Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Η εκπομπή του Λαμπαοτάρης είναι εδώ, στο Λίμπερο, σε 107 και 4. Μέχρι και τις 7 και σήμερα μαζί σας. Τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου, με Γιάννη Ζάτση πίσω από την κονσόλα του ήχου. Θα πάμε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες με όλα τα νέα που αφορούν τον Άρη σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και οτιδήποτε άλλο υπάρχει. Εννοείται, ρεπορταζιακά. Έχουμε ετοιμάσει κάποια θέματα. Όλα αυτά εδώ, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή, το κάνετε μέσω μηνυμάτων FM και ενώ γράφετε αυτό που θέλετε και συνέχεια αποστέλλετε το μήνυμά σας στο 545-26. Υπάρχει μια είδηση από το μπάσκετ του ΠΑΟΚ από ό,τι βλέπω και θα μας τη δώσουν σε λίγο. Για να ενημερώσουμε, γιατί προέκυψε πριν από ελάχιστα λεπτά, είναι δηλαδή επί του πιεστηρίου που λέμε. Έχουμε τον Γιώργο. Κοίτα. Ο κύριος Μουρελίση, με παρακαλώ. Ναι, ο Σταμάτη. Ναι, παρακαλώ. Ο Σταμάτης και ο Νίκος, δεν είστε. Ναι, ο Σταμάτης και ο Νίκος. Ναι, εκπομπή για μπάσκετ, εντάξει. Λοιπόν, θέλω να κάνω παρέμβαση, βέβαια θέλω να μαλώσω, είμαι θυμωμένος αρκετά, γιατί περίμενα πρώτα να τελειώσω και μετά να βγάλω την ανακοίνωση. Την είδηση. Υπάρχει διπλή ανάγνωση. Το show του Dealer τελείωσε πριν από λίγα λεπτά. Δηλαδή η διπλή ανάγνωση ποια είναι? Δηλαδή τέλος ο Dealer από τον ΠΑΟΚ. Η διπλή ανάγνωση είναι ότι περιμένουμε να αρχίσουμε εμείς. Α, εντάξει. Τώρα το χρεώνονται αυτό, ότι περίμενα να τελειώσω και μετά. Ναι. Αλλά πίσω είχε χλάρα την ώρα, τη Δευτέρα τα λέμε. Τέλος ο κύριος Ντίλαρτ, γιατί το παιδί μας. Τέλος ο Ντίλαρτ, δεν ξέρω, δεν ενημέρωθηκε λέει από την ΚΑΕ. Σε λίγο τώρα θα πει και περισσότερα ο Νίκος Μοσχοβίτης λίγο αργότερα. Ναι. Αλλά ήθελα να το προλάβω εγώ και θύμωσα κιόλας που περίμενα να κλείσω την εκπομπή και να αρχίσετε εσείς να παίξετε το διάλειμμα όλο και μετά. Καλά. Έτσι ακριβώς είναι. Άρα με ποιο θα παίξετε, θα παίξετε δηλαδή με στο ΠΑΟ Κάρι τώρα ο Ντίλαρτ. Α, τώρα. Δεν ξέρω, τον Billy Vanna θα φέρουν. Το ποιον? Τον Billy Vanna. Καλά, τώρα θα κλείσω, απλά τώρα ήθελα να μήπως θα, πω, μήπως θα κάνεις καμιά έκτακτη ζούγκλα για το βράδυ. Έκτακτη ζούγκλα το βράδυ, κυρία, το ανακοινώνω από τώρα. 12 με 5. Ωραία, για τον Dillard. Εδώ μεταξύ τους μάλλον και πριν από λίγο και τους Αργιάνους και το καλά που βγήκε ο Στέλιος να πούμε και μιλήσαμε λίγο μπάσκετ. Λοιπόν, και ο Βαγγέλης φυσικά. Αλλά τους μάλλον που δεν βγαίνουν για τον μπάσκετ, φαντάζομαι έχεις κάνει αυτή η είδηση. Σε Άρη. Όχι, σε Άρη και ΠΑΟΚ, με Αργιάνους και ΠΑΟΚ σύνδεση προηγουμένως. Τους μάλλον γιατί λέω δεν βγαίνετε. Δεν μιλάτε για μπάσκετ. Τι να πούνε. Περιμένετε μόνο από μένα. Ότι κερδίσαμε τη Βόνη. Ότι χάσαμε τη Βόνη να πούνε. Όχι μόνο για τα αποτελέσματα. Γενικά ρε, για τη φάση, τη διοικητική. Γιατί ο Άρης δεν έχει θέματα. Ο Άρης έχει βαρεθεί να έχει θέματα. Καλά που υπάρχει ο Σταμάτης Μουρελής και κάνει και λίγο. Και τα λέει όλα. Γι' αυτό και εμείς χθες πριν κάνει ο Σταμάτης εκπομπή 7 παρατέταρτο, τον βάλαμε εδώ στο στούντιο και είπε τα ναι, να ανεβάσουμε λίγο την ακροματικότητα της εκπομπής μας. Μετά ήταν εδώ έξω και 8 η ώρα έκανε εκπομπή. Τα είπε όλα. Και εγώ έκανα ζούγκλα μέχρι τις 4.30 ξημερώματα και ο μοναδικός που ανεβάζει post εκείνη την ώρα είναι ο Μουρελής. Ναι, όντως. Σε κάτι άκυρα μπαρ, μόνο ναι, αυτός. Ναι, και τα blog του στο All About Aris ανεβαίνουν 6.30 το πρωί. Δεν υπάρχει. Αυτός είναι κανονικός δημοσιογράφος. Έτσι. Αυτός είναι. Δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Λοιπόν, παλικάρι για καλή συνέχεια. Άρα η είδηση είναι ότι ο Dillard δεν συνεχίζει τον ΠΑΟΚ. Ναι, στα σοβαρά τώρα η είδηση είναι αυτή. Προφανώς σε λίγη ώρα θα δώσει κάποιες λεπτομέρειες, 2-3 έτσι λεπτομέρειες. Νομίζω ενδιαφέρει και τα αργανά και τα άρρωστα. Γιατί είναι και το ΠΑΟΚ Άρης, βέβαια. ΠΑΟΚ Άρης, μάλλον, όχι Άρης ΠΑΟΚ. 11 Νοεμβρίου είναι το μάτς, έτσι. Έτσι. Το άλλο Σάββατο. Όχι τώρα, το Σαββατοκύριακο. Τώρα έχει Άρης Ολυμπιακός. Τώρα έχει κύπελο και αυτά. Έχει πολλά μάτς και αυτό το Σαββατοκύριακο. Εντάξει. Άιτε, καλή συνέχεια. Okay, ευχαριστούμε, καλή συνέχεια, Γιώργο. Καλή. Λοιπόν, αυτή είναι η είδηση της τελευταίας στιγμής με τον Dillard. Την πιο έτσι ακριβή μεταγραφή του ΠΑΟΚ να αποτελεί παρελθόν από τον Δικέφαλο. Τώρα τι θα προλάβουν να κάνουν μέχρι την... μέχρι το άλλο Σάββατο, προφανώς εικάζω ότι για να διώχνουν τον Dillard θα πάρουν κάποιον άλλον παίχτη για τη συγκεκριμένη θέση. Βρίσκονται σε συζητήσεις, βλέπετε το ρεπορτάζ, και ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει να βρει άμεσα τον αντικαταστάτη του. Για να τον έχει μάλιστα λένε και στο παιχνίδι με την Τενερίφη, που παίζουν στο Basketball Champions League. Μάλιστα. Αυτή είναι η είδηση. Βέβαια για τον Dillard έχουν ακουστεί διάφορα από την αρχή της σεζόν. Εντάξει, εμείς δεν μπορούμε να τα πούμε
αν δεν επιβεβαιωθούν αυτά τα διάφορα. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι πολλοί θα τα συνδέσουν τώρα, τη φημολογία που αναπτύχθηκε πριν από 2-3 εβδομάδες, με αυτή την ξαφνική αποχώρηση. Εκτός αν υπάρξει καμιά επίσημη ανακοίνωση από κανένα κρατικό φορέα σύντομα και αντιληφθούμε όλοι ότι αυτός είναι και ο λόγος της απομάκρυνσης του Ντίλαρτ από τον ΠΑΟΚ. Αυτή λοιπόν ήταν η είδηση με το ξεκίνημα της εκπομπής και ενδιαφέρει και λίγο παραπάνω γιατί το άλλο Σάββατο υπάρχει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Άρη. Ο Άρης βέβαια έχει στρέψει το ενδιαφέρον του στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό όσον αφορά το μπάσκετ. Κυριακή στις 18:30 στο Nick Gallis Hall. Να μπούμε στην κανονική ροή της εκπομπής, γιατί βγήκαμε λίγο από το δρόμο μας με αυτή την είδηση που έσκασε ακριβώς με το ξεκίνημα της εκπομπής. Ξεκινήσουμε από εδώ στο Άλεξ. Εντάξει, είναι ένα Σαββατοκύριακο, μια Κυριακή στην ουσία. Να. Πάρα πολύ έτσι ενδιαφέρουσα, αν μη τι άλλο, με αυτά τα δύο παιχνίδια, σε διάστημα μάλιστα λίγης ώρας, από τις 3 το μεσημέρι νωρίς, θα ταξιδέψουμε στα Τρίκαλα έτσι για αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής με μια ομάδα η οποία θα έχει όπως φαίνεται τουλάχιστον όπως δηλώνουν οι άνθρωποι της τον ίδιο στόχο με αυτό τον Άρη, δηλαδή να βρίσκεται μέσα στο γκρουπ των ομάδων που θα διεκδικήσουν μέχρι το τέλος την άνοδο στη Σούπερ Λίγα. Για μένα καλό για τα δεδομένα της κατηγορίας ρόστερ και με μια ήττα στο ξεκίνημα στην πρεμιέρα στην Πάτρα και μάλιστα ήττα με πολύ κακή εμφάνιση, συνοδευόμενη από μια μέτρια έως κακή εμφάνιση, θα έλεγα, για την ομάδα των Τρικάλων, η οποία θα θέλει φυσικά να ρεφάρει αυτή την ήττα κόντρα στον Άρη. Και γενικότερα, αν το έχετε παρατηρήσει, υπάρχουν κλειστά στόματα τις τελευταίες μέρες από πλευράς Τρικάλων. Κρατάνε έτσι μια στάση όλη αυτή την εβδομάδα αρκετά επιφυλακτική. Αποφεύγουν δηλαδή τις δημόσιες τοποθετήσεις, τα πολλά λόγια και προετοιμάζονται για μια πραγματική μάχη την Κυριακή και ως τέτοια θα πρέπει να την αντιμετωπίσουν και οι ποδοσφαιριστές του Άρη όσοι επιλεγούν από τον προπονητή και αυτό θα το ξέρουμε αύριο μετά το τέλος της πρωινής προπόνησης που θα ανακοινωθεί από τον Έλληνα τεχνικό, μια αποστολή που στα εκτός έδρας παιχνίδια απαρτίζεται πάντοτε από 20 ποδοσφαιριστές και 20 θα είναι και αυτοί, δηλαδή θα ταξιδέψουν αύριο στην Θεσσαλική πόλη για το παιχνίδι της Κυριακής. Υπάρχουν τα προβλήματα αυτής της εβδομάδας με τους δύο ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στο αριστερό άκρο της άμυνας, δηλαδή το Βαλεριάνο και το Τζουμάνι, και αμφότεροι δεν είναι διαθέσιμοι, θα είναι δηλαδή εκτός αποστολής οι δύο ποδοσφαιριστές, άρα αυτομάτως δημιουργείται ένα θέμα για το ποιος θα παίξει στα αριστερά με τον Τζανακάκη να είναι ο πιθανότερος, αυτός δηλαδή που εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα είναι ο παίκτης που θα καλύψει το κενό του Βαλεριάνου. Έχει παίξει και άλλες φορές, έχει παίξει και πέρσι αριστερά, δεν του είναι άγνωστη δηλαδή η συγκεκριμένη θέση, ενώ δεξιά το πιθανότερο είναι να παίξει ο Μπούρμπος, αν και αυτός θα αντιμετωπίσει κάποια θεματάκια αυτή την εβδομάδα και θα ξεκαθαρίσει ίσως και την τελευταία στιγμή εάν θα βρίσκεται στο αρχικό σχήμα ο έμπειρος μπακ. Αν δεν είναι ο Μπούρμπος έτοιμος, εκεί τίθεται ένα θέμα του ποιος θα παίξει, γιατί δεν υπάρχουν άλλοι έτσι. Μετά μένει μόνο ο Νέτο. Πώς δεν υπάρχει. Ναι, ο οποίος όμως όσες φορές χρησιμοποιήθηκε και το καλοκαίρι στα φιλικά ως δεξιός μπακ δείχνει ότι πλέον έχοντας περάσει τα χρόνια Μαραγκός. Πρέπει να παίξει μάλλον πιο μπροστά. Είναι πιο αποδοτικός παίζοντας πλέον ή εσωτερικό χάφι ή δεξί εξτρέμ. Και εκεί θα δημιουργηθεί ένα θέμα δηλαδή για το ποιος θα είναι ο ποδοσφαιριστής. Εφόσον επαναλαμβάνω, θα ξεκαθαρίσει τελευταία στιγμή το αν θα μπορέσει να αγωνιστεί ο Μπούρμπος. Κατά τα άλλα, σας είπαμε ότι ο Νίκητς πάνω θα πάρει τη θέση του Ιντζόγλου και στις υπόλοιπες θέσεις δεν αναμένεται να υπάρχει κάποια διαφοροποίηση. Η άλλη είδηση που βγαίνει αμέσως τώρα και η Σούπερ Λίγκα, συνωμοτή κατά του Γιώργου Ζαγορά, από ό,τι φαίνεται, ναι. Βγήκε η απόφαση για το πανό.
που είχε σηκώσει ο Ολυμπιακός, και η απόφαση είναι 61.500 ευρώ πρόστιμο. Αυτή είναι η απόφαση. 61.500 ευρώ πρόστιμο για τον Ολυμπιακό για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και το συγκεκριμένο το πανό, το οποίο ήταν υβριστικό κατά του Ιβάν Σαββίδη, νομίζω, δεν ξέρω ρώσικα, ό,τι διάβασα από τις μεταφράσεις δεξιά και αριστερά. Μου στείλει ένας φίλος εδώ ότι έχει τιμωρηθεί ο Αχαρναϊκός με μείον 27. Ναι, ναι. Όντως το βρήκες ναι, εσύ. Ναι, ναι, υπάρχει. Εδώ και αρκετή ώρα είναι η είδηση αυτή. Ωραία. Έχει ανακοινωθεί και από τη Football League, δηλαδή, του έχει επιβληθεί αυτή η ποινή για οφειλές. Ο Αχαρναϊκός, ο οποίος φυσικά δεν έχει λάβει και πιστοποιητικό, θυμίζω, από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, κατέπεσε εγγυητική. Τώρα έχει και αυτό το θέμα και μάλλον από ό,τι φαίνεται, όπως λένε τουλάχιστον όλοι, θα είναι και ταφόπλακα για την ομάδα του Μενιδίου. Το διοικητικό δικαστήριο επέβαλε αυτή την ποινή, την εργοποίηση δηλαδή, από υποθέσεις πρώην παικτών. Είναι αρκετοί τώρα, δεν χρειάζεται να τους αναφέρουμε. Και επειδή παρήλθε και η συγκεκριμένη προθεσμία, έχουν, θυμίζω, 5 μέρες οι ομάδες, όταν εκπίπτει η εγγυητική, να μπορέσουν να την αντικαταστήσουν. Και έτσι τους αφαιρέθηκαν οι βαθμοί, η απόφαση δηλαδή είναι οριστική. Παίζει και τώρα ο Αχαρναϊκός. Παίζει, ναι. Τι, ποιο μάτς? Δεν θυμάμαι, κάτσε να δω. Πάω να το παίξω. Με ποιον παίζει τώρα? Όπου και να παίζει. Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα μπορέσουν να συνεχίσουν το πρωτάθλημα. Κακά τα ψέματα. Με την ΑΕΚ Καραϊσκάκης. Ωραία. ΑΕΚ Καραϊσκάκης Αχαρναϊκός. Ναι. Νομίζω είναι το μόνο μάτς που δεν το έδινε πριν, που έβλεπα τα ποσοστά στοίχημαν, δεν το έδινε. Όχι τυχαία. Κάτι ξέρει. Στοίχημαν. Που δίνει φαβορί τον Άρη βέβαια για το μάτς της Κυριακής. Δίνει 3,5 φράγκα τα τρίκαλα, 3,10 το Χ και 2,10 το διπλό του Άρη. Νομίζω, εντάξει. Να κάνω ποσοστό. Να παίξουμε μια νίκη, 2-20, κάτσε το εδώ ακριβώς. Όπως δίνει φαβορή και τη Δόξα μέσα στον Εγινιακό, τον Όφη μέσα στην Καρδίτσα και τον Απόλλωνα Πόντου με αντίπαλο τη Σπάρτη. Γενικά τα φαβορή παίζονται αρκετά, έτσι. Το πιο δύσκολο μάτς από όλα θεωρεί το διπλό της Παναχαϊκής μέσα στην Καλυθέα, που δίνει 2-0-2 λίγο πριν που έβλεπα, όσον αφορά τα παιχνίδια αυτά δηλαδή της Football League, που τα βγάζει πάντα, έχω προσέξει, Παρασκευή απόγευμα, δεν τα δίνει δηλαδή πολύ. Για να το δω ξανά, ναι, 1-55 είναι ο Όφη, 2-0-2 η Παναχαϊκή και 2-10 δίνει το διπλό του Άρη με τα τρίκαλα. Έχει φαβορή δηλαδή τον Άρη και 3-35 δίνει το Χ. 3.50 τον Άσο, 3.35 το Χ. Αυτή είναι έτσι και η στοιχηματική πλευρά της αγωνιστικής. Ναι. Κάτσε εδώ που μας στέλνει ένας φίλος. Η Dortmund λέει, υποδέχεται την Dortmund. Ποιος? Η Dortmund υποδέχεται την Dortmund. Λοιπόν, έχουμε το παιχνίδι στα τρίκαλα. Ο Άλεξ σας είπε το αγωνιστικό σκέλος. Εδώ ο φίλος 779 λέει, με το πάθος του Μουμίν, ψυχραιμία, τύχη και όχι κακή διαιτησία, θα έρθει το διπλό. Αν ισχύει ότι Παπ και Σούγκαρμαν θα είναι με Μπόκα, ο κόσμος έχει ευθύνη παρουσίας. Έχει δύο σκέλη δηλαδή το μήνυμα που στέλνει ο 779. Ναι, ο Μουμίν αυτή τη στιγμή, με την παρουσία του τόσο στα φιλικά παιχνίδια όσο και στα πρώτα επίσημα της σεζόν, δείχνει ότι θα είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της φετινής ομάδας, κακά τα ψέματα. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει αντιληφθεί, νομίζω, με το καλημέρα που ήρθε. Έχει πιάσει το νόημα και επειδή είναι και γενικότερα και το στυλ του τέτοιο που ταιριάζει πάρα πολύ και στη Football League, νομίζω ότι είναι ένας από τους παίκτες που έχει κερδίσει τις εντυπώσεις σε αυτό το ξεκίνημα. Είμαστε ακόμη πολύ αρχή, πολύ νωρίς στη σεζόν. Θέλει μια προσέγγιση πάρα πολύ ψύχρεμη με το συγκεκριμένο παιχνίδι.
Εννοείται και τύχη φυσικά, η οποία πάντοτε είναι καλοδεχούμενη στο ποδόσφαιρο. Με τη Διαιτησία τώρα δεν ξέρουμε τι. Μακάρι να μην δούμε κανένα έργο για να έρθει αυτό το πολυπόθητο διπλό. Τώρα το θέμα με τον Τόμ Παπαδόπουλο και τον Σούγκαρμαν, δηλαδή αυτόν τον ιδιοκτήτη των Φιλαδέλφια, δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη η παρουσία του την επόμενη εβδομάδα εδώ. Υπάρχει ως ενδεχόμενο, θα το ξέρουμε μέχρι την Κυριακή, ουσιαστικά μέσα στο Σαββατοκύριακο δηλαδή, αν το επιτρέψουν οι επαγγελματικές τους υποχρεώσεις να έρθουν στη Θεσσαλονίκη. Αν έρθουν φυσικά και είναι παρόντες στο φιλικό με την ΠΟ, καταλαβαίνετε ότι σημαίνει ότι είναι πολύ κοντά στην ομάδα, ιδιαίτερα τον Παπαδόπουλο, ο οποίος το έδειξε και με τη χορηγία που έβαλε στον ποδοσφαιρικό Άρη. Και είναι πολύ σημαντικό ο Άρης να κρατήσει ζεστό ένα τέτοιο άνθρωπο, να τον έχει δίπλα του και ποτέ δεν ξέρει τι γίνεται εν ευθέτω χρόνο. Παραλαμβάνω όμως, για να απαντήσω και στο μήνυμα του 779, ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα το ξέρουμε εάν θα καταφέρουν να δώσουν το παρόν οι δύο άντρες για το φιλικό με την ΠΟΚΑ την προσεχή Τετάρτη. Πάμε στο διάλειμμα το πρώτο και θα επιστρέψουμε σε λίγο για να συνεχίσουμε με τα θέματά μας και με την πρώτη συνέντευξη που έχουμε ετοιμάσει και όλα τα υπόλοιπα. Συνεχίζουμε εδώ μέχρι και τις 7 εκπομπή του All About Aris, μαζί μας και στοίχημαν.gr. Συνεχίζεις το παιχνίδι δυνατά με τα smart notifications του στοίχημαν.gr. Άμεσες ενημερώσεις στο κινητό σου για το τι συμβαίνει στον αγώνα και την κατάληξη του δελτίου σου. Έρχεται μπροστά μας ένα αγωνιστικό τριήμερο και σε όλη την Ευρώπη. Από σήμερα το βράδυ μέχρι και την Κυριακή, πάρα πολλά παιχνίδια, εκατοντάδες παιχνίδια για να κάνετε τις επιλογές σας και μακάρι να πάτε και ταμείο FM. Και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε και αποστολή στο 54526, επικοινωνείτε με την εκπομπή μηνυματικός. Είπαμε έτσι κάνα δύο πραγματάκια για το παιχνίδι με τα Τρίκαλα. Αύριο, επαναλαμβάνω, θα βγει αποστολή. Εκτός ο Βαλεριάνος με τον Τσουμάνι, σας είπα ποιες είναι οι σκέψεις, έτσι, τα πλάνα του προπονητή και ποια τα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει για αυτό το σημαντικό παιχνίδι. Ένα θεματάκι με τον Τζόκιτς έχει και η ομάδα των Τρικάλων. Ο Σέρβος ο Μέσος, ο κεντρικός μέσος της Θεσσαλικής ομάδας, είναι καλός παίκτης. Δεν αποκλείεται να μείνει εκτός από ό,τι λέγεται. Δεν έβγαλε σήμερα την προπόνηση, έχει βρωμά στη γάμπα και στη θέση του θα μπει πολύ πιθανό και ένας πολύ παίκτης του Άρη. Μεταξύ άλλων και του Απόλλωνα πέρσι, ο Αντώνης Οτσιάρας. Θα δούμε. Κατάλαβα ούτε τα Τρίκαλα αναμένεται να έχουν κάποιες διαφοροποίησεις, πλέον σημαντικές διαφοροποίησεις στο βασικό του σχήμα. Θα πάμε τώρα να δώσουμε την καλησπέρα μας σε ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα, να μας πει ο ίδιος πόσα έχει συμπληρώσει και έχει φορέσει τη φανέλα και του Άρη αλλά και των Τρικάλων. Η αλήθεια είναι περισσότερο των Τρικάλων. Ο Ζόραν Στοϊνόβιτς. Ζόραν, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είσαι καλά? Όλα καλά. Πόσα χρόνια πια έχεις στην Ελλάδα? Πρέπει να έχεις πάνω από 20 τώρα, Τώρα τι με ρωτάς, 18 χρονών ήρθα, 43 πήγαμε, 22 χρόνια γεμάτα. Μια ολόκληρη ζωή δηλαδή, στην ουσία, στην δεύτερη πατρίδα, κανονικά. Πιο πολλά χρόνια στην Ελλάδα από τη Σερβία. Εδώ στρατός, εδώ τα πάντα, τα παιδιά, η οικογένεια, όλοι εδώ, φαντάζομαι. Αλήθεια, τα παιδιά ακολουθούν τίποτα τα δικά σου χνάρια? Ακολουθούν από τους 4 που έχω, οι 3 παίζουν μπάλα, οι 2 είναι στις υποδομές του ΠΑΟΚ και η Θεσσαλονίκη είναι και ο μεγάλος ο Λάζαρος είναι στη K19 τη Σκόντα Ξάντη εδώ σε εμάς. Τα έχεις μοιράσει δηλαδή. Στον Άρη πότε θα στείλεις κάποιον? Κοίταξε, του χρόνου βλέπω έναν εκεί να έρχεται. Ένας είναι για Άρη βέβαια. Πρέπει να παίξει από τον μπαμπά, δεν γίνεται τώρα. Εντάξει. Έχει ένα παιχνίδι την Κυριακή, Τρίκαλα Άρης, το οποίο είναι από τα καλά παιχνίδια στη δεύτερη κατηγορία. Πώς το βλέπεις εσύ, πώς βλέπεις τις δύο ομάδες? Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα, αλλά αν και δεν το συζητάμε, ιστορικές ομάδες και όποιος είναι ρομαντικός με ποδόσφαιρο, σίγουρα τον Άρη δεν τον θέλει σε καμιά περίπτωση στη Β' Εθνική πλέον, φτάνει τόσο. Ναι, εννοείται. Επιγόντως να επιστρέψει ο Άρης στη μεγάλη κατηγορία και γενικά αυτές οι ομάδες μεγάλες
με κόσμο και τα λοιπά. Πρέπει να ενισχύσουν τη Super League, να βλέπουμε πιο ποιοτικό ποδόσφαιρο, πιο δυνατές έντρες. Ίσως και όφη, ας πούμε. Και... Ναι. Δεν ξέρω η Δόξα Δράμα, η ιστορική ομάδα και με πολύ κόσμο τι θα κάνει. Είναι από τις ομάδες που θα είναι τα φαβορί για την άνοδο. Και γιατί όχι και τα Τρίκαλα κάποια στιγμή, γιατί έχει και παλιά στην Super League, έχει καλό κόσμο. Mm-hmm. Εντάξει. Και η Παναχαϊκή και ο Απόλλων Πόντου φέτος έχει αρκετές ομάδες που έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τη... Κοίταξε, ακριβώς έτσι όπως τα είπαμε τώρα και εσύ με τον Απόλλωνα Καλαμαρίας Πόντου φέτος και η Παναχαϊκή. Είπαμε ήδη τις 6 ομάδες που τα πρωταγωνιστούν και όλας. Mm-hmm. Κάπως έτσι τα δημορφωθεί φέτος στην Β' Εθνική το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Αυτές είναι οι ομάδες που έχουν πρώτο ρόλο. Ο Άρης βέβαια, εντάξει, ξεκίνησε με ένα έτσι ευρύ 5-0 στην πρώτη αγωνιστική κοντά στον Αιγινιακό. Τα Τρίκαλα ετήθηκαν στην Πάτρα και δεν ξέρω αυτό αν δημιουργεί έτσι μια κατάσταση πίεσης ενδεχομένως στα Τρίκαλα ή είναι πολύ νωρίς για να μιλάμε για κάτι τέτοιο. Εντάξει, τα Τρίκαλα ενώ στο Κύπολο πήγαν πολύ καλά και ήρθε ένας φιλόδοξος προπονητής του Στηρίου, έτσι. Αντωνίου, και τα λοιπά πήγαν καλά στα τελικά και στο Κύπολο. Μετά ήρθε αυτή μια κακή εμφάνιση στη Πάτρα και λίγο τους ταρακούνησε. Αλλά ο Άρης, όπως είδα και εγώ τώρα, δεν το συζητάμε, έχει πολύ πιο πλούσιο ρόστερ από τα Τρίκαλα, παίκτες πιο έμπειρους που έχουν και παραστάσεις από Super League. Τα Τρίκαλα είναι ένα διαφορετικό ρόστερ, περισσότερο παίκτες, β' εθνικής παίκτες θα έλεγα. 2-3 παίκτες έφερε και ο Σωτηρίου από τη Σπάρτη. Ο Δίνας ίσως είναι ο μόνο από την Πλατανιά που ήρθε από Super League και τα λοιπά. 2-3 παιδιά από το Απόλλωνα, ο Τσιάρας. Ο Πάνος, το δεξιός μπακ. Ναι, ο Πάνος, ναι. Δεν συγκρίνονται, τα έλεγα, δεν συγκρίνονται. Ποτέ δεν ξέρω, αλλά ο Άρης έχει πιο πλούσιο ρόστερ, πιο έμπειρο ρόστερ. Οι Σέρβοι που είναι στα Τρίκαλα, τους ξέρεις, Ζώρα? Τους Σέρβους που έχουν τα Τρίκαλα, τον Τζόκιτς. Δεν τους ξέρω καθόλου, μόνο το παιδί, η Λαμία, το πίσω το που έπαιζε. Ο Τζόκιτς. Ναι. Αλλά δεν τους ξέρω. Ο Άρης όμως, ο Λούκα Μιλάνοβιτς είναι ένας ποιοτικός παίκτης, δεν το συζητάμε. Ο Μπαργάνο, ο Μωμούν, τα παιδιά που είναι από εδώ, από την περιοχή μας εδώ, Τετράκη, καλοί παίκτες. Ο Πλατέλας, δύο παιδιά από τον Ηρακλή, ο Ιζόγλου και ο Πασάς. Ο Κάσος. Ναι. Μα τα Πλατανιά που φέτος δεν πήρε ευκαιρίες, ήρθε και αυτός. Έχει πιο πλούσιο ρόστερ, δεν το συζητάμε. Ίσως ο Άρης φέτος να... Θα έλεγα μαζί με τον Όφη να περάσουν είτε εθνική και να ανέβουν στην κατηγορία. Για όσους δεν θυμούνται τους νεότερους, έχεις παίξει με τον Άρη στη Β' Εθνική, Ζώρα. Κοίταξε, να λέμε την αλήθεια, πρώτα έπαιξε στα Τρίκαλα, η Τρίκαλα είναι η φόλη μου, 4 χρόνια, εκεί είμαι πιο δεμένος, δεν το συζητώ. Και ένα χρόνο πέρασε στον Άρη, ένα χρόνο δανεικός βέβαια μετά από ένα χρόνο, αλλά ήταν εκείνες καλές εποχές που γυρίσαμε στην Α' Εθνική. Από την πρώτη περιπέτεια ήρθε ο Κοντομινάς, έφτιαξε ένα ρόστερ, είμαστε μια φουρνιά πολύ καλή. Τότε ήταν Χαριστέας, Θοδωρίδης, Λουμπούδης, θυμάστε όλους. Είμαστε και αυτοί που ερχόντουσαν πιο έμπειροι παίκτες από έξω, όπως ο Τσάβες, ύστερα ο Μάντζιος, ο Έρακ, ο Ελκαμιόν. Ήταν από εμάς τους πιτσιρικάδες τότε πίεση και υπήρχε φοβερός ανταγωνισμός και γι' αυτό ο Άρης τα 2-3 χρόνια πήγαινε πολύ καλά. Είχε εκείνη την περίοδο, ήταν και τα παιχνίδια με την Σερβέτ στην Ευρώπη που έπαιξε ο Άρης. Ο Μάντζιος που είπες είχε βάλει τον γκολ εδώ στο 1-1. Ναι. Και 1-2 κέρδισε ο Άρης εκεί με ένα απίστευτο γκολ που είχε βάλει ο Αντριόλη τα 40 έτσι, μέτρα. Ήμουνα στο εκείνο το μάτι στην Ελβετία. Άλεξε, σου να είσαι τότε. Και το δεύτερο εγώ δεν ήμουν. Εκείνη τη χρονιά δεν ήμουν, πήγα δανεικός, αλλά ήμουν την πρώτη χρονιά που, αν θυμάστε, που κερδίσαμε το 1-4 το ΠΑΟ και εκείνη τη χρονιά ήμουν. Και μετά αυτή είναι η δεύτερη χρονιά. Με Κούκιν Φλόρες. Το Πανετολικό. Με Φλόρες και Τσάβες. Και Τσάβες λέγονταν, πώς λέγονταν τον άλλο. Ναι. Έτσι ακριβώς Τσάβες, ναι. Το δύο περιβενή. Ο Φλόρες τον θυμάσαι, ο Κούκιν είχε μια τρέλα απίστευτη, έτσι. Πώς δεν το θυμάμαι, να τεκάρει τρελό. Νομίζω το θυμάται και ο βοηθός προπονητή του Πέτκοβιτς.
Να τον είχε πάρει κάνα δύο φορές στην προπόνηση. Ζόραν, όταν έπαιζε στα τελευταία σου στο Μαθρακικό, λίγο πριν κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά σου παπούτσια, συνάντησες και σε πολύ νεαρή ηλικία τόσο τον Μπαργκάν, αν δεν κάνω λάθος, όσο και τον Μουμίν, έτσι, ναι. Κοίταξε, τον Μουμίν συνάντησα. Εγώ τότε παράτησα Λεβαδιακού, ήρθε εδώ λόγω οικογένειας στην Κομοτηνή και ο Μουμίν ήταν Δέλτα Εθνική, ήταν 18 χρονών, ούτε 18. Και εκείνη τη χρονιά και όλας γεμάτη Δέλτα Εθνική που ανεβήκαμε στην Γάμα, τον δώσαμε κατευθείαν μεταγραφή στο ΠΑΟΚ σαν ταλέντο. Και έκανε μια αξιοπρεπέστατη καριέρα και το παιδί στα χάφη εκεί σαν εξάρι είναι καλός, απλός, έχει ωραίο μπόι. Είναι ένα εργαλείο καλό ο Μουμίν. Ο Μπαργκάν είναι ένα παιδί από Γάμα Εθνική, αναγέννηση Ερών, αν θυμάμαι καλά, εγώ τότε ήμουνα στο σκάουτινγκ του Πανθρακικού, βοητός προπονητού, και όταν έφερα το Παπουλή, αν θυμάστε τώρα που παίζει στο Απόλλωνα, στην Κύπρο. Πήγα να τους δω ένα και έκανα σκάουτινγκ, γιατί εμείς τότε πέφταμε κατηγορία και ποιους παίκτες να δούμε, λίγο να ανανεώσουμε το ρόσερ, να λίγο μια φρεσκάδα. Να ψάξετε τίποτα πιτσιρικάδες να πάρετε. Σώσουμε λίγο εξάμεινο, λίγο να ο κόσμος να χαρεί, να δει καινούριο αίμα. Και τελικά αποφάσισα ότι ο Παπουλής ήταν ιδανικός, σαν και ο Μπαργκάν. Και αυτός αποδείχτηκε ότι και αυτός έκανε ύστερα και αυτός μεταγραφή και καριέρα καλούτσικη. Ναι, είναι λίγο τρελούτσικος βέβαια. Είναι ένας χαρακτήρας λίγο ιδιόρυθμος. Ναι. Αλλά ως ποδοσφαιριστής είναι εξαιρετικός. Σίγουρα. Εσύ ασχολείσαι με την προπονητική. Πριν από λίγες μέρες ανέλαβες μάλιστα ένα πολύ δύσκολο έργο. Έτσι δεν είναι, Ζόραν, εκεί στη Γάμα Εθνική, στην περιοχή σου. Μια ομάδα η οποία βρίσκεται στο, αν δεν κάνω λάθος, στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα. Ναι, εντάξει, εμένα τόσα χρόνια η προτεραιότητα ήταν οι υποδομές. Ναι. Και τα κάπα, από τη στιγμή που ο Πανθρακικός έζησε, καταλαβαίνετε ότι δυσκόλεψαν πολύ τα πράγματα εδώ. Ένα οκτάμινο και παραπάνω περίμενα μια πρόταση σοβαρή από Θεσσαλονίκη για υποδομές. Δεν ήρθε, δεν μπορούσα άλλο να περιμένω. Έπρεπε να ενεργοποιηθώ. Ήρθε αυτή η προτασούλα από μια ομάδα που προσπαθεί και παλεύει στη Γάμα Εθνική. Βέβαια είναι τελευταία. Έχει όμως όρεξη διοίκηση και έχει ένα ρόστερ νεανικό με ταλέντο. Εγώ πιστεύω ότι θα ανατρέψουμε την κατάσταση αυτή, η άσχημη εικόνα που είχαν πρώτες αγωνιστικές. Τώρα βέβαια δεν μιλάμε για σωτηρία και τρελά πράγματα, γιατί ξέρετε στο πρώτο όμιλο πέφτουν 5 ομάδες, ίσως και 6, 5 πέφτουν, είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση, αλλά σίγουρα δεν τα παραδοτούμε, τα κάθε μάτς πιστεύω ότι θα φτύσουν αίμα για να μας κερδίσουν, όπως και προχθές με τη Σκούτερη που έγινε ακριβώς, ένα δύσκολο 2-1. Εκεί τι έγινε με το Πανθρακικό, διαλύθηκε εντελώς, είναι ένα πλήγμα για την περιοχή, αν μη τι άλλο. Μεγάλο πλήγμα. Έμεινε μόνο η Ξάντη εδώ, μονοπόλιο τα έλεγα. Και ξέρετε, κάτι μονοπόλιο είναι και δεν κάνει καλό. Καταλαβαίνετε ότι πάρα πολλά παιδιά και παίκτες ξεμείνανε τώρα. Οι παίκτες τα έλεγα που θέλαν μια δεύτερη ευκαιρία, δηλαδή που τους έλειπε ένα κλικ για να πάνε στη Ξάντη, Θεσσαλονίκη, σε καλύτερες ομάδες και θέλανε μια δεύτερη ευκαιρία. Εμείς είμαστε, ας πούμε, ιδανικοί αυτούς σαν Πανθρακικός. Όλα αυτά τώρα είναι πολύ δύσκολα. Γενικά το ποδόσφαιρο και στη Θράκη και Αλεξανδρούπολη και τα λοιπά δεν είναι και στα καλύτερά του. Να σας πω αλήθεια, ποτέ δεν ήταν. Αν πάρουμε γνωστούς και νομούς που παράγουν το ποδόσφαιρο, σαν τη Θεσσαλία, Σέρες, Δράμα, κάτι, όχι μόνο Γάμα Εθνικές και Βήτα, και Αλφα τοπικό ακόμα, Αθήνες, τα νησιά. Θα έλεγα ότι ίσως ο Εύρος και εδώ η Ανατολική Τράκη είναι πιο φτωχός νομός σε αυτό το τομέα. Και ίσως υπάρχει ταλέντο, αλλά δεν υπάρχουν τόσο παράγοντες. Οικονομικά είμαστε πολύ στενά. Αυτό ήταν ο κυριότερος λόγος. Και η Καβάλα έχει εδώ και πάρα πολλά. Μετά την εποχή Ψωμιάδη έχει εξαφανιστεί. Μόνο σίγουρα, η δόξα πάει λίγο με τον Μπύρο τώρα που είναι ο κύριος Μπύρος εκεί. Λίγο να σηκώσει κεφάλι, αλλά εντάξει. Είναι δύσκολα τα πράγματα γενικά. Εδώ, εσύ Ζόραν, εδώ είναι ο Άρης και ο Ηρακλής σε κατάσταση. Φαντάσου στην επαρχία τι θα γίνει.
Αυτό ακριβώς, και δεν μπορούμε όλοι τώρα, ξέρετε, δεν μπορούμε να το ακόμα να το χωνέψουμε ότι αυτές δύο ομάδες, ίσως και όφοι, ας πούμε, λείπουν από Super League. Δηλαδή, είναι κρίμα για το ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι. Το μάτς πώς το βλέπεις της Κυριακής, θεωρείς ότι υπάρχει φαβορή? Είναι δηλαδή, θεωρητικά λένε πολλοί, στοιχηματικά δίνουν τον Άρη φαβορή. Οι εταιρείες δηλαδή. Είναι φυσιολογικό και λόγω ονόματος και ρόστερ ο Άρης είναι φαβορή. Αλλά ξέρετε πολύ καλά, οι προσδοκίες και τα λοιπά δημιουργούν απαιτήσεις και πίεση και ίσως άγχος. Καταλαβαίνετε ότι εγώ τώρα τα πω με τα τρίκαλα. ρίχνουμε άγχος και πίεση στον Άρη για να κερδίσει τα τρίκαλα η ομάδα μου. Νομίζω όμως ότι είναι το ανάποδο, ότι το άγχος το έχουν τα τρίκαλα λόγω της ήττας. Την πίεση δηλαδή θεωρητικά την έχουν τα τρίκαλα, γιατί και μετά τον Άρη έχουν Δόξα και Όφη. Έχουν πάλι δύο δύσκολα παιχνίδια. Ίσως έχεις δίκιο. Άρα προβλέπουμε ένα δυνατό παιχνίδι και ντέρμπι. Έτσι. Ότι θα είναι δυνατό το μάτς είναι το μόνο σίγουρο αυτό. Εμείς θέλουμε τον Άρη, το αντιλαμβάνεσαι. Θέλουμε να κερδίσει ο Άρης. Το καταλαβαίνω και εμείς το θέλουμε τον Άρη στη Super League, αλλά ξέρετε, με θεωρούμε τρικαλινό. Ναι, έχει παίξει πολλά χρόνια στα τρίκαλα, περισσότερα να παίξουν εκεί. Τα παιδιά του, άλλου του Σέρβου, του ξέρει. Εντάξει, το γιο του Νίκολα Νίκητς, φαντάζομαι, τον γνωρίζει, τον Μπράνσλα. Ναι. Εντάξει, δεν τους ξέρω έτσι προσωπικά, παρακολουθώ, διαβάζω όσο μπορώ, ενημερώνομαι. Mm-hmm. Εντάξει, κοιτάξτε, πρόκειται για δύο ποιοτικές ομάδες. Εύχομαι να δούμε ένα καλό παιχνίδι και ανοιχτό, γιατί και ο Ισπανός έδειξε τελευταία χρόνια, αν θυμάστε, mm-hmm. πριν δύο χρόνια με τον Απόλλωνα, ενώ η ομάδα ήταν ψηλά και ήταν αυγή, έφυγε ξαφνικά. Mm-hmm. Και ενώ άξιζε αυτός να τη βγάλει την ομάδα Super League. Και δείχνει καλά δείγματα και ο Σωτηρίου, ένας προπονητής έτσι με καινούριες ιδέες, ναι. Με τη Σπάρτη έκανε θαύματα, τα έλεγα. Και ίσως και αυτός μας κάνει κάτι έτσι τρελό, γιατί το είχε και σαν παίκτες. Mm. Και δούμε ένα παιχνίδι ανοιχτό και ωραίο. Να το ευχηθούμε και σε ευχαριστούμε και εσύ και εσένα για τη συνομιλία και να ευχηθούμε και καλή επιτυχία εκεί στο δύσκολο έργο που ανέλαβες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Και το ξαναλέω, ξέρω ότι είστε Αριανοί εκεί, εύχομαι ο Άρης να γυρίσει φέτος, να μην έχουμε άλλα παρατράβλια. Για να έρθει και ο ένας γιος εδώ. ένας μου υποσχέθηκε δεν έρθει. Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, Ζόραν. Να είστε καλά, γεια. Λοιπόν, ο Ζόραν Στοϊνόβιτς και πολύ καλό παιδί, έτσι. Πάρα πολύ καλό παιδί, ξέρει αρκετά χρόνια στα τρίκαλα. Πέρασε και από τον Άρη, είχε δοθεί και δανεικός μετά από τον Άρη. Ένας μέσος για όσους τον θυμάστε. Έχει παίξει 7-8 χρόνια στα τρίκαλα. 5-6 χρόνια σίγουρα. Πριν τον Άρη, μια τριετία. Τριετία. Και άλλα 2-3 νομίζω μετά τον Πανετολικό. Είχε πάει που είχε πάει. Ναι, ναι. Από τον Άρη, νομίζω δανεικός. Και στην Παναχαϊκή έχει παίξει. Και στον Πανθρακικό φυσικά. Πέρυσι ήταν και ο τελευταίος. Είδες πόσο διαβασμένος ήταν. Ήξερε όλους τους παίκτες. Μόνο μπέρδευε λίγο το Σωτηρίου με το Αντωνίου. Εντάξει, εμείς δεν το διορθώσαμε. Είναι Σωτήρης Αντωνίου. Εντάξει. Και όχι Αντώνη Σωτηρίου. Εντάξει, έκανε και το σκάουτινγκ του Πανθρακικού κάποια στιγμή. Και όταν κάνεις το σκάουτινγκ, παρακολουθείς ομάδες, παίκτες, υποχρεωμένος να τους γνωρίζεις. Άμα κάνεις το σκάουτινγκ, σε ό,τι και αν λειτουργείς μετά, πάντα βλέπεις αυτό το κομμάτι. Βλέπετε, θυμόταν από μικρό τον Μπαργκάν, τον παίκτη που τότε ήταν πιτσιρικάς ταλέντου στον Οδυσσέα Αναγέννηση, τότε μαζί με τον Τριανταφυλάκο ήταν οι δύο παίκτες που ήταν εκεί. Και τον Παπουλή. Σου είπε και τώρα ποιοι είναι οι παίκτες των Τρικάλων, ποιοι είναι ακριβώς οι παίκτες του Άρη, τι θέσεις παίζουν, πού παίζουν κτλ. Άμα το αγαπάς το ποδόσφαιρο. Γνωρίζει και το Σπανό, εννοείται, από τα τελευταία χρόνια, από την παρουσία του δεκαετή περίπου στη Football League. Μας έκανε τις εκτιμήσεις του και εμείς θέλαμε έτσι και λίγο πιο ουδέτερη μια άποψη. Θέλαμε και κάποιον να συνδέει και τις δύο ομάδες. Και τον Άρη και τα Τρίκαλα. Προσφυλοξήσαμε τον Νικόρο τον Κολτσίδα. Προσφυλοξήσαμε και τον Ζόραν Στοϊνόβιτς. Ο Κολτσίδας είναι φολάρης. Εντάξει. Ωραία. Θα πάμε στο διάλειμμα. Αφού πρώτα σας πω ότι μαζί μας είναι και η εταιρεία ΕΕ. Η νούμερο ένα εταιρεία προϊόντων επίστρωσης εξωτερικών χώρων, πλάκες πεζοδρομίου, κυβόληθη, κράσπεδα. Πλάκες οδηγεί για τυφλούς, για κάθε εξωτερικό χώρο, για δήμους, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και ιδιωτικές κατοικίες, με ρομποτικό εργοστάσιο γερμανικής τεχνολογίας. Από το 1963 πρωτοπορεί στην αγορά για κορυφαίας ποιότητας προϊόντα.
και μάλιστα με πρώτα που σέβονται το περιβάλλον. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα εντός Ελλάδος και με έκθεση στο Ρεό Καστρό αλλά και στο www.esa.gr. Γιάννη μου, να κάνουμε το διάλειμμα ακριβώς στη μέση και να επιστρέψουμε με τη δεύτερη μας ώρα. Δεύτερη ώρα εκπομπής, All About Aris On Air, και φυσικά ήρθε η ώρα να ακούσουμε και εσάς, αφού είχαμε και τη συνεντευξούλα μας, είχαμε και τη γνώμη του ειδικού, σας δώσαμε και το ρεπορτάζ από τον ποδοσφαιρικό Άρη στον μπασκετικό. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα, γιατί και του Αθηναίου θα κριθεί τελευταία στιγμή. Όσον αφορά χορηγίες και τα λοιπά, τίποτα δεν έχει προκύψει ούτε και σήμερα, που εβδομάδα σε εβδομάδα πάει αυτό το θέμα. Οπότε νομίζω ότι και πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό δεν έχει κάποιο νόημα εμείς να αναλύσουμε περαιτέρω το συγκεκριμένο ζήτημα. Θα τα δούμε μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Οπότε ανοίγουμε τις γραμμούλες. Το 2310-287 και 38 είναι στη διάθεσή σας. Εφόσον θέλετε να επικοινωνήσετε, να πείτε την άποψή σας και για το παιχνίδι με τα Τρίκαλα και για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, οι γραμμές είναι ανοιχτές και έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε. Βέβαια, ξέρω είναι Παρασκευή. Πολλοί από εσάς το ψιλοβαριέστε τώρα αυτό, αλλά δεν πειράζει. Εμείς σας δίνουμε τη δυνατότητα αυτή να το πράξετε. Αν δεν το θέλετε, θα το αντιληφθούμε με τον Αλέξη, οπότε θα το πάμε εμείς μέχρι και τις 7. Οι γράμμες πάντως είναι στη διάθεσή σας, το 2310-287 και 38. Γεμίσει το διαδίκτυο, ναι, από ποσταρίσματα γενικότερα και από θέματα που έχουν να κάνουν με την ημερομηνία πριν από 8 χρόνια ερχομού του Έκτορ Κούπερ στην ομάδα. Ναι. Ήταν σαν σήμερα πριν από 8 χρόνια όταν ερχόταν στη Θεσσαλονίκη ο σπουδαίος αυτός τεχνικός νυν της εθνικής ομάδας της Αιγύπτου και κατάφερε να την πάει και στο Μουντιάλ. Τον ανακοίνωσα, εννοείς. Ναι, ναι. Ο Έκτορ Ραούλ Κούπερ, νομίζω ένας από τους, μια από τις πιο έτσι σεβάσμιες προσωπικότητες, νομίζω, πάνω απ' όλα, που πέρασαν από την ομάδα. Παραβάλλω πριν από 8 χρόνια, πώς περνάνε τα χρόνια, σαν νεράκι, τότε που ερχόταν στην Θεσσαλονίκη. Πάντα μετρημένος, πάντα έτσι σοβαρός, προσινής, άνθρωπος που δεν του άρεσαν ποτέ τα πολλά λόγια γενικότερα. Αποστρεφότανε, η αλήθεια είναι, όλα αυτά. Και νομίζω ότι, εντάξει, καλά κάνει ο κόσμος, τον αγαπάει πάρα πολύ και γι' αυτό τον θυμάται με κάθε αφορμή. Είχαμε ακούσει πριν από λίγες μέρες άλλωστε και τον στενό του συνεργάτη, τον Αντώνη Σαριόγλου. Εδώ στην εκπομπή μας μιλούσε και για τον Έκτορ Κούπερ αλλά και για την επιτυχία της Εθνικής Αιγύπτου να προκριθεί στο Μουντιάλ. Τώρα θα πάμε στο Γιάννη τον Παραβονιέρ να πάρουμε τον μπασκετικό ρεπορτάζ για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό την Κυριακή. Έλα Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Λίμπερο. Τι γίνεται, όλα καλά? Όλα καλά. Όλα καλά. Από την άποψη, χαμός γίνεται. Από την άποψη ότι η ομάδα ξεκίνησε την προετοιμασία της εχθές με μια διπλή προπόνηση, καθώς την Τρίτη ο Παναγιώτης Γιαννάκης είχε, την Τετάρτη με συγχωρείτε, είχε δώσει ρεπό στους καλαθοσφαιριστές του, καθώς το πρόγραμμα των επόμενων δύο εβδομάδων είναι έτσι αρκετά απαιτητικό και μεσολαβούν και αρκετά ταξίδια, καθώς η ομάδα αγωνίζεται εκτός έδρας και στην Ευρώπη και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Οπότε ο Δράκος έτσι επέλεξε την Τετάρτη για να δώσει κάποιες ώρες σιγούρας, κάποιες στιγμές χαλάρωση στους καλαθοσφαιριστές του. Και χθες η ομάδα ξεκίνησε κανονικά την προετοιμασία της με διπλή προπόνηση, με τα ευχάριστα να έρχονται από τη μεριά του Γιάννη Αθηναίου, ο Έλληνας γκάρ, ο οποίος υπέστη ένα διάστρεμα στον αριστερό του αστράγαλο στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα την περασμένη Κυριακή. Ήταν ελαφριάς μορφής το διάστρεμα, δεν ήταν κάτι το σοβαρό.
Και ο Έλληνας Γκάρ μπήκε κανονικά στις προπονήσεις της ομάδας, κανονικά ακολούθησε το ομαδικό πρόγραμμα. Εχθές αναμένεται και σήμερα να γυμναστεί κανονικά μαζί με τους συμπαίκτες του και έχει θέσει αυτόν στη διάθεση του Παναγιώτη Γιαννάκη για την προσεχή αναμέτρηση για τον ημιτελικό του κυπέλου στις 6.30 ώρα το απόγευμα την Κυριακή στον Ιγκάλης Χόλ. Μάλιστα. Το θετικό είναι αυτό. Άρα νωρίτερα από ό,τι περιμέναμε, γιατί μέχρι και χθες το ρεπορτάζ έλεγε ότι η τελευταία στιγμή θα κριθεί από τη στιγμή που ο άνθρωπος μπήκε. Άρα σωστά. Είναι μια, η επιπλέον αυτή η λύση που δεν είχε ο Άρης στο παιχνίδι με την Βόνη. Δεν ξέρω τώρα, επηρέασε λες η απουσία του σε αυτά τα πολλά λάθη που έκανε ο Άρης σε αυτό το παιχνίδι? Σίγουρα. Σίγουρα. Καταρχάς η διαφορά με την οποία έχασε ο Άρης ήταν στους 6 πόντους. Οπότε φαντάζομαι επειδή ο Γιάννης ο Αθηναίου έχει έτσι αρκετά μεγάλη συνεισφορά και συμμετοχή στο σκοράρισμα της ομάδας, σίγουρα με την δική του παρουσία ο Άρης θα έχει μεγαλύτερη ευχέρεια στο σκοράρισμα, παρά το γεγονός ότι ο Δημήτρης Οφλιώνης έκανε πραγματικά πάρα πολύ καλό παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο και οργανωτικά και εκτελεστικά. Έτσι όπως έχει χτιστεί φέτος η ομάδα του Παναγιώτη Γιαννάκη, κάθε παίκτης είναι σημαντικός, κάθε μονάδα μετράει, οποιοδήποτε μπαίνει μέσα στο παρκέ έχει και κάτι να δώσει και το έχει σημειώσει μάλιστα και ο coach του Άρη αυτό, ότι θέλει 13-14 παίκτες έτοιμο πόλεμου, ανά πάσα στιγμή να μπορούν να μπουν μέσα στο παρκέ και να δώσουν και από ένα θετικό στοιχείο στην ομάδα, είτε αυτό είναι στο κομμάτι της οργάνωσης, είτε ένα rebound, μία άμυνα, ένα καλό shoot, ένα τρίποντο. Το οτιδήποτε είναι αυτό, μια μικρή τέλος πάντων λεπτομέρεια η οποία θα μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα να λειτουργήσει καλύτερα μέσα στο παρκέ στις δύο άκρες του γηπέδου. Και επειδή ο Αθηναίος έχει και την ποιότητα και την εμπειρία σαν παίκτης, σίγουρα και η δική του απουσία επηρέασε την ομάδα. Μάλιστα. Αγωνιστικό δεν έχουμε κάτι άλλο? Αγωνιστικό όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Η ομάδα συνεχίζει κανονικά τις προπονήσεις της για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό. Θα είναι ένα καλό τεστ χαρακτήρα, θα έλεγα, ο ημιτελικός του κυπέλου με τον Ολυμπιακό, καθώς έχει προηγηθεί ήδη μία αναμέτρηση με τους Ερυθρόλευκους, εκεί που ο Άρης, όπως είχε πει και ο Παναγιώτης Γιαννάκης, δεν έδειξε την πραγματική του αγωνιστική εικόνα και την πραγματική του αγωνιστική αξία. Οπότε έχει μια πολύ καλή ευκαιρία στο γήπεδό του, μπροστά στον κόσμο του, την προσεχή Κυριακή, να αντιδράσει, να ανταγωνιστεί τον Ολυμπιακό, να τον κοντράρει, να τεστάρει τις δυνάμεις του, αν θέλετε, απέναντι σε μια ομάδα που και πιο πλήρης είναι και μεγαλύτερη ποιότητα διαθέτει και γενικότερα βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο, σε υψηλότερο επίπεδο από αυτό που αυτή τη στιγμή βρίσκεται ο Άρης. Οπότε το μάτς της Κυριακής, πέρα από το διακύβευμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί παίζεται το εισιτήριο της πρόκρισης σε έναν τελικό κυπέλλου, θα είναι και για τον Άρη έτσι μια πρώτης τάξης ευκαιρία να δώσει και κάποιες απαντήσεις μέσα στο παρκέ μετά από δύο κακές, είναι η αλήθεια, εμφανίσεις και αγωνιστικές παρουσίες. Γιάννη, πόσο μπορεί να επηρεάσει τον Ολυμπιακό ότι παίζει Παρασκευή σήμερα το βράδυ στη Βαρκελόνη, από εκεί ταξίδι επιστροφή Αθήνα και από Αθήνα Θεσσαλονίκη? Δηλαδή, οι ομάδες πλέον και με τις επιλογές που έχει ο Ολυμπιακός, είναι ένας παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει το παιχνίδι της Κυριακής? 100%. 100%, γιατί μιλάμε ότι δεν μεσολαβούν ούτε 48 ώρες. Σήμερα παίζει στις 10 Ολυμπιακός και την Κυριακή το απόγευμα στις 6.30 θα αναγκαστεί να παίξει ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Και αν συνυπολογίσουμε και την αξία που έχει σήμερα η αναμέτρηση των Ερυθρολεύκων για την Ευρωλίγκα, αυτό δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο το έργο τους. Και αυτό το λέω γιατί η Μπαρσελόνα είναι στο 1-3 μέχρι στιγμής στην Ευρωλίγκα, έχει μόλις μία νίκη και τρεις ήττες στη διοργάνωση, ο Ολυμπιακός είναι στο 4-0, είναι αίτητος, οπότε οι Καταλανοί θέλουν πάση θυσία την νίκη, μάλιστα στην επίσημη ιστοσελίδα τους. Στην επίσημη ιστοσελίδα τους πριν την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό έβγαλαν και ένα πρόμο βίντεο το οποίο καλούσε τον κόσμο τους, τους φιλάθλους τους να γεμίσουν το Παλαού Μπλαουγκράνα για αυτή τη μάχη που θα δώσουν με τον Ολυμπιακό. Οπότε και από αυτή την κίνηση και μόνο βλέπουμε πόσο πολύ θέλουν αυτό το παιχνίδι. Οπότε σήμερα αναμένεται μια σκληρή μάχη, ένα παιχνίδι πολύ υψηλής
έντασης, έτσι, με πολλές δυνατές μονομαχίες, και αυτό σίγουρα θα επηρεάσει την ενέργεια και τα αποθέματα αντοχής που έχουν οι παίκτες του Γιάννη Σφαιρόπουλου. Και φυσικά μετά από τη σημερινή αναμέτρηση θα πρέπει να επικεντρωθούν, να μαζέψουν, να συσσωρεύσουν την δύναμή τους για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αναμέτρησης με τον Άρη. Ένας Άρης που ευελπιστούμε να παρουσιαστεί πολύ πιο ανταγωνιστικός, να παρουσιαστεί πολύ πιο δυνατός από την περασμένη, σε σύγκριση με την περασμένη Κυριακή. Οπότε και νομίζω ότι στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού, έτσι με και κάποιες δηλώσεις που πήραμε από τους Ερυθρόλευκους όταν τελείωσε το παιχνίδι του πρωταθλήματος, και οι ίδιοι παίκτες του Ολυμπιακού λέγανε πως την επόμενη Κυριακή το παιχνίδι θα είναι τελείως διαφορετικό και εμείς περιμένουμε από την πλευρά μας έναν τελείως διαφορετικό Άρη μέσα στο παρκέ. Γιατί όπως και να το κάνουμε, μία ήττα με 25 πόντους πάντα φύγει τον εγωισμό, τον αθλητικό εγωισμό ενός αθλητή, και με την πρώτη ευκαιρία αυτός θέλει να αντιδράσει και να δώσει τις δικές του απαντήσεις μέσα στο παρκέ. Οπότε όλα αυτά πιστεύω πως θα επηρεάσουν τη συνολική εικόνα. Μάλιστα. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, παιδιά, και εγώ ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν. Εντάξει, ας ελπίσουμε ότι όντως θα είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι το συγκεκριμένο. Ο Άρης να βγάλει έτσι ένα χαρακτήρα. Ασφάλως θα παίρνει μια κόπωση στους παίκτες του Ολυμπιακού. Δεν είναι και λίγο πράγμα. Παίζουν σήμερα το βράδυ. Μάλιστα, ένα παιχνίδι πάρα πολύ υψηλής έντασης. Μιλάμε για Ευρωλίγκα, μιλάμε για Μπαρτσελόνα. Και το ταξίδι είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει με κάποιο τρόπο να τα εκμεταλλευτεί ο Άρης στο παιχνίδι της Κυριακής. Ακούσατε τι είπε και για τον Αθηναίο και για την συμμετοχή του, από ό,τι φαίνεται, στο παιχνίδι της Κυριακής. Αυτό είναι το θετικό. Ναι, αυτό είναι το θετικό από αυτή τη ιστορία. Γι' αυτό δεν έπαιξε και με τους Γερμανούς. Έχω την αίσθηση ότι θα μπορούσε υπό άλλες συνθήκες να πιέσει το πόδι του και να παίξει από την Τρίτη. Αλλά εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει να αντιμετωπίσει αυτό που αντιμετώπισε ο Άρης προχθές, βέβαια σε διαφορετικό παιχνίδι και χωρίς ταξίδι. Ο Άρης έπαιξε Κυριακή απόγευμα με τον Ολυμπιακό και έπαιξε Τρίτη με τη Βόνη. Ναι, απλά δεν μετακινήθηκε από τη βάση του. Έτσι, αυτό είναι το θετικό. Ο Ολυμπιακός έχει και το ταξίδι να αντιμετωπίσει. Την άλλη, βέβαια, είναι τόσο πλήρες αυτές οι ομάδες που εντάξει, παραμένει το φαβορί. Σίγουρα θα μοιράσει το χρόνο, θα κάνει εκτεταμένα rotation, θα προσπαθήσει ανάλογα με το ποιος είναι πιο επιβαρημένος ο Σφαιρόπουλος. Αλλά έχει τη δυνατότητα, όπως είπες, γιατί έχει πάρα πολύ ποιοτικό ρόστερ να το κάνει στο παιχνίδι της Κυριακής. Απλά ο Άρης θα πρέπει να εκμεταλλευτεί και τυχόν κούραση, ενδεχομένως κάποιες αδράνειες του Ολυμπιακού, γιατί αυτές οι ομάδες δεν θα σου δώσουν και πολλές ευκαιρίες. Όποιες σου δώσουν, πρέπει να τις εκμεταλλευτείς μέσα στο παιχνίδι. Γιατί φυσικά εσύ να είσαι καλός, να είσαι πιο σοβαρός και κυρίως να είσαι και λίγο πιο εύστοχος. Όχι λίγο. Μην τα σπάσουμε πάλι. Πολύ πιο εύστοχος πρέπει να είσαι, γιατί διαφορετικά δεν έχεις καμία απολύτως τύχη στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Μαζί μας είναι ο Στοίχημαν, η κορυφαία στοιχηματική εταιρεία στην Ελλάδα. Μπορείς να συνεχίζεις να παίζεις δυνατό το παιχνίδι σου με τα smart notifications του στοίχημα.gr. Άμεση ενημερώση στο κινητό σου για το τι συμβαίνει στον αγώνα και την κατάληξη του δελτίου σου. Το μόνο site που για να παίξεις δεν χάνεις ώρα, αλλά δεν χάνεις ούτε καν δευτερόλεπτο, γιατί έχεις speed bet και στοιχηματίζεις απίστευτα εύκολα και γρήγορα με το πάτημα ενός κουμπιού. Μαζί μας και ο Mr. Gold. Ο Mr. Gold, ο οποίος προσφέρει 3 τετράγωνες πίτσες μόλις με 16 ευρώ, και μιλάμε για τεράστιες που τρώνε μια 15 άτομα. Οι 3 τετράγωνες. Πόσο μεγάλες είναι, φίλε. Μεγάλες. Τεράστιες. Τεράστιες. Πόσο μεγάλες. Τόσες. Τόσες μεγάλες. Μεγάλες. Εδώ έχει φάει ο συνάδελφος εδώ ρώτων. Τετράγωνο είχατε πάρει. Δεν πήρα τετράγωνο. Δεν ρωτήσατε. Άμα είχαν πάρει τετράγωνο, θα τρώγανε ακόμη και σήμερα. Αλήθεια να το. Δηλαδή εσύ ο Ραπτόπουλος και ποιο. Και ο Δανακτής φάγατε. Τρεις. Είχε κι άλλο λαό εδώ πέρα. Περίσσεψε τίποτα ή μόνο το χαρτόνι. Όταν υπάρχει πίτσα και τέτοια, όταν υπάρχει πίτσα και τα λοιπά, εμφανίζεται ο Παπαδόπουλος πάντα. Όποτε έχει κρέπα, πίτσα, σάντουιτς και τα λοιπά, θα δεις, πάντα εμφανίζεται ο Παπαδόπουλος. Από κάποια στιγμή βγαίνει από μια γωνιά, πετάγεται. Λοιπόν, που χθες έμαθα έτρωγε κάτι κρέπες με σοκολάτες, κάτι τέτοια πληροφορία. Διέτης. Με νουτέλες, μερέντες και τέτοιο. Είναι το διαιτητικό μενού. Κάτι τέτοια. Περιέγραφε με τον κιλόνι εδώ κάθε βράδυ 10-12. Περιγράφουν κάθε βράδυ
μία κρέπα, μία πίτσα, κάτι, κάτι τέτοιο. Γι' αυτό εμείς παίρνουμε από το Mr. Gold 628586 για να μάθετε. Προχθές περιέγραφε μία κρέπα με νουτέλα, μπανάνα, τρούφα, σοκολάτα, μπισκότα. Αυτό δεν ήταν κρέπα. Αυτό ήταν ο ορισμός για να πάθει ζάχαρο. Δηλαδή, τι απίστευτα πράγματα. Διατροφικός δυναμίτης. Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν. Ο Βασίλης Καβαδίας είναι πλέον μαζί μας πίσω από την κονσόλα του ήχου. Αντικατέστησε του Γιάννη τον Ζάτζη, την κοπάνησε από ποδηλά της του. Εντάξει, έβαζε μπουφάν αυτά μόνος του και τα λοιπά. Λέω, θα φύγει μόνος του. Θα μας αφήσει έτσι τώρα. Θα έβγαινα εγώ. Τινόταν ο άνθρωπος. Στην κονσόλα. Κανονικά. Λέω, θα φύγει, την κοπανίσει. Λοιπόν, πάμε στο break των 6.30 και θα επιστρέψουμε τώρα. Αν θέλετε να βγείτε να μιλήσετε, σας βλέπω πολύ χαλαρού σήμερα. Αν, εν τω μεταξύ, πρόσεξε, αν δεν βγάζουμε γραμμές, παίρνουν τηλέφωνο εκτός αέρα, ζητάνε γραμμές. Όταν βγάζεις γραμμές, είναι ήσυχη, ήρεμη, ηρεμία. Αν θέλετε, το 23, 10, 10, 10 και 3, 8 είναι και η Παρασκευή σήμερα, ρε φίλε. Ο κόσμος δεν θέλει, θέλει να πάει να διασκεδάσει. Το 23, 10, 10, 10 και 3, 8 θα είναι στη διάθεση. Διαφορετικά, εδώ με τον κύριο Σαββόπουλο θα κάνουμε μια ανάλυση των πεπραγμένων. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Η εκπομπή του Λαμπαοτάρης είναι εδώ, στο Λίμπερο, σε 107 και 4. Μέχρι και τις 7 και σήμερα μαζί σας. Τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου, με Γιάννη Ζάτση πίσω από την κονσόλα του ήχου. Θα πάμε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες με όλα τα νέα που αφορούν τον Άρη σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και οτιδήποτε άλλο υπάρχει. Εννοείται, ρεπορταζιακά. Έχουμε ετοιμάσει κάποια θέματα. Όλα αυτά εδώ, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή, το κάνετε μέσω μηνυμάτων FM και ενώ γράφετε αυτό που θέλετε και συνέχεια αποστέλλετε το μήνυμά σας στο 54526. Υπάρχει μια είδηση από το μπάσκετ του ΠΑΟΚ από ό,τι βλέπω και θα μας τη δώσουν σε λίγο. Για να ενημερώσουμε γιατί προέκυψε πριν από ελάχιστα λεπτά, είναι δηλαδή επί του πιεστηρίου που λέμε. Έγινε και. Έχουμε τον Γιώργο. Κοίτα. Ο κύριος Μουρελής είμαι, παρακαλώ. Ναι, ο Σταμάτη. Ναι, παρακαλώ. Ο Σταμάτης και ο Νίκος, δεν είστε. Ναι, ο Σταμάτης και ο Νίκος. Εκπομπή για μπάσκετ, εντάξει. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να κάνω παρέμβαση, βέβαια θέλω να μαλώσω, είμαι θυμωμένος αρκετά γιατί περίμεναν πρώτα να τελειώσω και μετά να βγάλω την ανακοίνωση, την είδηση. Υπάρχει διπλή ανάγνωση. Το show του Dillard τελείωσε πριν από λίγα λεπτά. Δηλαδή, η διπλή ανάγνωση ποια είναι? Δηλαδή τέλος ο Dillard από τον ΠΑΟΚ. Η διπλή ανάγνωση είναι ότι περιμένουμε να αρχίσουμε εμείς. Α, εντάξει. Τώρα το χρεώνονται αυτό ότι περίμενα να τελειώσω και μετά. Ναι. Αλλά πίσω είχε χαλάσει την ουρά, τη Δευτέρα τα λέμε. Τέλος ο κύριος Dillard, γιατί το παιδί μας. Τέλος ο Dillard, δεν ξέρω, ενημέρωθηκε λέει από την ΚΑΕ. Σε λίγο τώρα θα πει και περισσότερα ο Νίκος Μοσχοβίτης λίγο αργότερα. Ναι. Αλλά ήθελα να το προλάβω εγώ και θύμωσα κιόλας που δεν. Που περίμενα να κλείσω την εκπομπή και να αρχίσετε εσείς να παίξετε το διάλειμμα όλο και μετά. Καλά. Έτσι, έτσι ακριβώς είναι. Άρα με ποιο θα παίξετε, θα παίξει δηλαδή με στο πάω κάρι τώρα ο Dillard. Α, τώρα. Δεν ξέρω, τον Billy Vanille θα φέρουν. Τον ποιον? Τον Billy Vanille. Καλά, τώρα θα κλείσω, απλά τώρα ήθελα να μήπως το πω. Μήπως θα κάνεις καμιά έκτακτη ζούγκλα για το βράδυ. Έκτακτη ζούγκλα το βράδυ, κυρία, το ανακοινώνω από τώρα, 12 ωραία. Με 5. Ωραία, για τον Dillard. Εδώ μεταξύ τους μάλλον και πριν από λίγο και τους Αριανούς και το καλά που βγήκε ο Στέλιος να πούμε και μιλήσαμε ναι. Λίγο μπάσκετ. Λοιπόν, και ο Βαγγέλης φυσικά. Αλλά τους μάλλον που δεν βγαίνουν για τον μπάσκετ, φαντάζομαι έχεις κάσει αυτή η είδηση. Σε Άρη. Όχι, σε Άρη και ΠΑΟΚ, με Αριανούς και ΠΑΟΚ σύνδεση προηγουμένως. Τους μάλλον γιατί λέω δεν βγαίνετε. Δεν μιλάτε για μπάσκετ. Τι να πούνε. Περιμένετε μόνο από μένα. Ότι κερδίσαμε τη Βόνη. Ότι χάσαμε τη Βόνη να πούμε. Όχι μόνο για τα αποτελέσματα. Γενικά ρε, για τη φάση, τη διοικητική. Γιατί στον Άρης δεν έχει θέματα. Ο Άρης έχει βαρεθεί να έχει θέματα. Καλά που υπάρχει ο Σταμάτης Μουρελής και κάνει και λίγο. Και τα λέει όλα. Γι' αυτό και εμείς χθες πριν κάνει ο Σταμάτης εκπομπή 7 παρατέταρτο, τον βάλαμε εδώ στο στούντιο ναι. Και είπε τα ναι, να ανεβάσουμε λίγο την ακροματικότητα της εκπομπής μας. Μετά ήταν εδώ έξω και 8 η ώρα έκανε εκπομπή. Τα είπε όλα. Και εγώ έκανα ζούγκλα μέχρι τις 4.30 ξημερώματα και ο μοναδικός που ανεβάζει post εκείνη την ώρα είναι ο Μουρελής. Ναι, όντως. Σε κάτι άκυρα μπαρ, μόνο αυτός. Ναι, και τα blog του στο All About Άρης ανεβαίνουν 6.30 το πρωί. Δεν υπάρχει. Αυτός είναι κανονικός δημοσιογράφος. Έτσι. Αυτός είναι. Δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Λοιπόν, παλικάρι για καλή συνέχεια. Άρα η είδηση είναι ότι ο Dillard δεν συνεχίζει τον ΠΑΟΚ. Ναι, στα σοβαρά τώρα η είδηση είναι αυτή. Προφανώς σε λίγη ώρα θα δώσει κάποιες λεπτομέρειες, 2-3 έτσι λεπτομέρειες. Νομίζω ενδιαφέρει και τα αργανά και τα άρρωστα. Γιατί είναι και το ΠΑΟΚ-Άρης, βέβαια. ΠΑΟΚ-Άρης μάλλον, όχι Άρης ΠΑΟΚ. 11 Νοεμβρίου είναι το μάτς, έτσι. Έτσι. Το άλλο Σάββατο. Όχι τώρα, το Σαββατοκύριακο. Τώρα έχει Άρης Ολυμπιακός. Τώρα έχει κύπελο και αυτά.
Έχει πολλά ματς και αυτό το Σαββατοκύριακο. Εντάξει, καλή συνέχεια. Okay, ευχαριστούμε, καλή συνέχεια, καλή καρδιά. Λοιπόν, αυτή είναι η είδηση της τελευταίας στιγμής με τον Dillard. Την πιο έτσι ακριβή μεταγραφή του ΠΑΟΚ να αποτελεί παρελθόν από τον Δικέφαλο. Τώρα τι θα προλάβουν να κάνουν μέχρι την... μέχρι το άλλο Σάββατο, προφανώς εικάζω ότι για να διώχνουν τον Dillard θα πάρουν κάποιον άλλον παίχτη για τη συγκεκριμένη θέση. Βρίσκονται σε συζητήσεις, βλέπετε το ρεπορτάζ, και ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει να βρει άμεσα τον αντικαταστάτη του. Για να τον έχει μάλιστα λένε και στο παιχνίδι με την Τενερίφη. Που παίζουν στο Basketball Champions League. Μάλιστα. Αυτή είναι η είδηση. Βέβαια για τον Dillard έχουν ακουστεί διάφορα από την αρχή της σεζόν. Εντάξει, εμείς δεν μπορούμε να τα πούμε αν δεν επιβεβαιωθούν αυτά τα διάφορα. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι πολλοί θα τα συνδέσουν τώρα. Τη φημολογία που αναπτύχθηκε πριν από 2-3 εβδομάδες με αυτή την ξαφνική αποχώρηση. Αν υπάρξει καμιά επίσημη ανακοίνωση από κανένα κρατικό φορέα σύντομα και αντιληφθούμε όλοι ότι αυτός είναι και ο λόγος της απομάκρυνσης του Dillard από τον ΠΑΟΚ. Αυτή λοιπόν ήταν η είδηση με το ξεκίνημα της εκπομπής και ενδιαφέρει και λίγο παραπάνω γιατί το άλλο Σάββατο υπάρχει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Άρη. Ο Άρης βέβαια έχει στρέψει το ενδιαφέρον του στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό όσον αφορά το μπάσκετ. Κυριακή στις 18:30 στο Nick Gallis Hall. Να μπούμε στην κανονική ροή της εκπομπής, γιατί βγήκαμε λίγο από το δρόμο μας με αυτή την είδηση που έσκασε ακριβώς με το ξεκίνημα της εκπομπής. Ξεκινήσουμε από εδώ στο Άλεξ. Εντάξει, είναι ένα Σαββατοκύριακο, μια Κυριακή στην ουσία. Να. Πάρα πολύ έτσι ενδιαφέρουσα, αν μη τι άλλο, με αυτά τα δύο παιχνίδια. Σε διάστημα μάλιστα λίγης ώρας, από τις 3 το μεσημέρι νωρίς, θα ταξιδέψουμε στα Τρίκαλα έτσι, για αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής, με μια ομάδα η οποία θα... έχει, όπως φαίνεται, τουλάχιστον όπως δηλώνουν οι άνθρωποι της, τον ίδιο στόχο με αυτόν τον Άρη. Δηλαδή να βρίσκεται μέσα στο γκρουπ των ομάδων που θα διεκδικήσουν μέχρι το τέλος την άνοδο στη Super League. Για μένα, καλό για τα δεδομένα της κατηγορίας roster. Και με μια ήττα στο ξεκίνημα, στην πρεμιέρα στην Πάτρα, και μάλιστα ήττα με πολύ κακή εμφάνιση, συνοδευόμενη από μια μέτρη έως κακή εμφάνιση, θα έλεγα, για την ομάδα των Τρικάλων, η οποία θα θέλει φυσικά να ρεφάρει αυτή την ήττα κόντρα στον Άρη και γενικότερα. Αν το έχετε παρατηρήσει, υπάρχουν κλειστά στόματα τις τελευταίες μέρες από πλευράς Τρικάλων. Κρατάνε έτσι μια στάση όλη αυτή την εβδομάδα αρκετά επιφυλακτική. Αποφεύγουν δηλαδή τις δημόσιες τοποθετήσεις, τα πολλά λόγια και προετοιμάζονται για μια πραγματική μάχη την Κυριακή και ως τέτοια θα πρέπει να την αντιμετωπίσουν και οι ποδοσφαιριστές του Άρη, όσοι επιλεγούν από τον προπονητή, και αυτό θα το ξέρουμε αύριο, μετά το τέλος της πρωινής προπόνησης, που θα ανακοινωθεί από τον Έλληνα τεχνικό. Μια αποστολή που στα εκτός έδρας παιχνίδια απαρτίζεται πάντοτε από 20 ποδοσφαιριστές και 20 θα είναι και αυτοί, δηλαδή θα ταξιδέψουν αύριο στην Θεσσαλική πόλη για το παιχνίδι της Κυριακής. Υπάρχουν τα προβλήματα αυτής της εβδομάδας με τους δύο ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στο αριστερό άκρο της άμυνας, δηλαδή του Βαλεριάνο και τον Τζουμάνι. Και αμφότεροι δεν είναι διαθέσιμοι, θα είναι δηλαδή εκτός αποστολής οι δύο ποδοσφαιριστές. Άρα αυτομάτως δημιουργείται ένα θέμα για το ποιος θα παίξει στα αριστερά, με τον Τζανακάκη να είναι ο πιθανότερος, αυτός δηλαδή που εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα είναι ο παίκτης που θα καλύψει το κενό του Βαλεριάνου. Έχει παίξει και άλλες φορές, έχει παίξει και πέρσι. Αριστερά δεν του είναι άγνωστη δηλαδή η συγκεκριμένη θέση. Ενώ δεξιά το πιθανότερο είναι να παίξει ο Μπούρμπος, αν και αυτός θα αντιμετωπίσει κάποια θεματάκια αυτή την εβδομάδα.
και θα ξεκαθαρίσει ίσως και την τελευταία στιγμή εάν θα βρίσκεται στο αρχικό σχήμα ο έμπειρος μπακ. Αν δεν είναι ο Μπούρμπος έτοιμος, εκεί τίθεται ένα θέμα του ποιος θα παίξει. Γιατί δεν υπάρχουν άλλοι έτσι. Μετά μένει μόνο ο Νέτο. Yeah, πώς δεν υπάρχει. Ναι, ο οποίος όμως όσες φορές χρησιμοποιήθηκε και το καλοκαίρι στα φιλικά ως δεξιός μπακ, δείχνει ότι πλέον έχοντας περάσει τα χρόνια. Μαραγκός. Πρέπει να παίξει μάλλον πιο μπροστά. Είναι πιο αποδοτικός παίζοντας πλέον ή εσωτερικό χάφι ή δεξί εξτρέμ. Και εκεί θα δημιουργηθεί ένα θέμα δηλαδή για το ποιος θα είναι ο ποδοσφαιριστής, εφόσον επαναλαμβάνω θα ξεκαθαρίσει τελευταία στιγμή το αν θα μπορέσει να αγωνιστεί ο Μπούρμπος. Κατά τα άλλα σας είπαμε ότι ο Νίκητς πάνω θα πάρει τη θέση του Ιντζόγλου και στις υπόλοιπες θέσεις δεν αναμένεται να υπάρχει κάποια διαφοροποίηση. Η άλλη είδηση που βγαίνει αμέσως τώρα και η Super League συνωμοτεί κατά του Γιώργου Ζαγορά από ό,τι φαίνεται, ναι. Βγήκε η απόφαση για το πανό που είχε σηκώσει ο Ολυμπιακός και η απόφαση είναι 61.500 ευρώ πρόστιμο. Αυτή είναι η απόφαση. 61.500 ευρώ πρόστιμο για τον Ολυμπιακό για το παιχνίδι με τον ΠΑΟ και το συγκεκριμένο το πανό, το οποίο ήταν υβριστικό κατά του Ιβάν Σαββίδη, νομίζω, δεν ξέρω ρώσικα, ό,τι διάβασα από τις μεταφράσεις δεξιά και αριστερά. Μου στέλνει ένας φίλος εδώ ότι έχει τιμωρηθεί ο Αχαρναϊκός με μείον 27. Ναι, ναι. Όντως το βρήκες ναι, εσύ. Ναι, ναι, υπάρχει. Εδώ και αρκετή ώρα είναι η είδηση αυτή. Ωραία. Έχει ανακοινωθεί και από τη Football League, δηλαδή, του έχει επιβληθεί αυτή η ποινή για οφειλές. Ο Αχαρναϊκός, ο οποίος φυσικά δεν έχει λάβει και πιστοποιητικό, θυμίζω, από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Κατέπεσε εγγυητική. Τώρα έχει και αυτό το θέμα και μάλλον από ό,τι φαίνεται, όπως λένε τουλάχιστον όλοι, θα είναι και ταφόπλακα για την ομάδα του Μενιδίου. Το διαιτητικό δικαστήριο επέβαλε αυτή την ποινή, την ενεργοποίησε δηλαδή από υποθέσεις πρώην παικτών. Είναι αρκετοί τώρα, δεν χρειάζεται να τους αναφέρουμε. Και επειδή παρήλθε και η συγκεκριμένη προθεσμία, έχουν, θυμίζω, 5 μέρες οι ομάδες όταν εκπίπτει η εγγυητική να μπορέσουν να την αντικαταστήσουν. Και έτσι τους αφαιρέθηκαν οι βαθμοί, η απόφαση δηλαδή είναι οριστική. Παίζει και τώρα ο Αχαρναϊκός. Παίζει, ναι. Τι, ποιο μάτς? Δεν θυμάμαι, κάτσε να δω. Μην πάω να το παίξω. Με ποιον παίζει τώρα, όπου και να παίζει. Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα μπορέσουν να συνεχίσουν το πρωτάθλημα, κακά τα ψέματα. Με την ΑΕΚ Καραϊσκάκης. Ωραία. ΑΕΚ Καραϊσκάκης Αχαρναϊκός. Ναι. Νομίζω είναι το μόνο μάτς που δεν το έδινε πριν που έβλεπα τα ποσοστά στοίχημα, δεν το έδινε. Εγώ όχι τυχαία. Κάτι ξέρει. Στοίχημα. Που δίνει φαβορί τον Άρη βέβαια για το μάτς της Κυριακής. Δίνει 3,5 φράγκα τα τρίκαλα, 3,10 το Χ και 2,10 το διπλό του Άρη. Νομίζω, εντάξει. Να κάνω ποσοστό. Να παίξουμε μια νίκη. 2-20 κάτι εδώ ακριβώς. Όπως δίνει φαβορή και τη Δόξα μέσα στον Αιγινιακό, τον Όφη μέσα στην Καρδίτσα και τον Απόλλωνα Πόντου με αντίπαλο τη Σπάρτη. Γενικά τα φαβορή παίζονται αρκετά. Έτσι, το πιο δύσκολο μάτς από όλα θεωρεί το διπλό της Παναχαϊκής μέσα στην Καλυθέα που δίνει 2-0-2 λίγο πριν που έβλεπα όσον αφορά τα παιχνίδια αυτά δηλαδή της Football League που τα βγάζει πάντα, έχω προσέξει, Παρασκευή απόγευμα, δεν τα δίνει δηλαδή πολύ για να το δω ξανά. Ναι, 1-55 είναι ο Όφη, 2-0-2 η Παναχαϊκή και 2-10 δίνει το διπλό του Άρη με τα τρίκαλα. Έχει φαβορή δηλαδή τον Άρη και 3-35 δίνει το Χ. 3.50 τον Άσο, 3.35 το Χ. Αυτή είναι έτσι και η στοιχηματική πλευρά της αγωνιστικής. Ναι. Κάτσε εδώ που μας στέλνει ένας φίλος. Η Dortmund λέει, υποδέχεται την Dortmund. Ποιος? Η Dortmund υποδέχεται την Dortmund.
Τέλος πάντων, λοιπόν, έχουμε το παιχνίδι στα Τρίκαλα. Ο Άλεξ σας είπε το αγωνιστικό σκέλος. Εδώ ο φίλος 779 λέει: με το πάθος του Μουμίν, ψυχραιμία, τύχη και όχι κακή διαιτησία θα έρθει το διπλό. Αν ισχύει ότι Παπ και Σούγκαρμαν θα είναι με Μπόκα, ο κόσμος έχει ευθύνη παρουσίας. Έχει δύο σκέλη δηλαδή το μήνυμα που στέλνει με 779. Ναι, ο Μουμίν αυτή τη στιγμή με την παρουσία του τόσο στα φιλικά παιχνίδια όσο και στα πρώτα επίσημα της σεζόν δείχνει ότι θα είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της φετινής ομάδας, κακά τα ψέματα. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει αντιληφθεί, νομίζω με το καλημέρα που ήρθε, έχει πιάσει το νόημα και επειδή είναι και γενικότερα και το στυλ του τέτοιο που ταιριάζει πάρα πολύ και στη Football League, νομίζω ότι είναι ένας από τους παίκτες που έχει κερδίσει τις εντυπώσεις σε αυτό το ξεκίνημα. Μας τα ακούμε πολύ αρχή, πολύ νωρίς στη σεζόν. Θέλει μια προσέγγιση πάρα πολύ ψύχρεμη με το συγκεκριμένο παιχνίδι. Εννοείται και τύχη φυσικά η ΟΠΕ πάντοτε είναι καλοδεχούμενη στο ποδόσφαιρο. Με τη διαιτησία τώρα δεν ξέρουμε τι. Μακάρι να μην δούμε κανένα έργο για να έρθει αυτό το πολυπόθητο διπλό. Τώρα το θέμα με τον Τόμ Παπαδόπουλο και τον Σούγκαρμαν, δηλαδή αυτόν τον ιδιοκτήτη των Φιλαδέλφια. Δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη η παρουσία του την επόμενη εβδομάδα εδώ. Υπάρχει ως ενδεχόμενο, θα το ξέρουμε μέχρι την Κυριακή, ουσιαστικά μέσα στο Σαββατοκύριακο δηλαδή, αν το επιτρέψουν οι επαγγελματικές τους υποχρεώσεις να έρθουν στη Θεσσαλονίκη. Αν έρθουν φυσικά και είναι παρόντες στο φιλικό με την ΠΟΚ, καταλαβαίνετε ότι σημαίνει ότι είναι πολύ κοντά στην ομάδα, ιδιαίτερα ο Τόμ Παπαδόπουλος, ο οποίος το έδειξε και με τη χορηγία που έβαλε στον ποδοσφαιρικό Άρη. Και είναι πολύ σημαντικό ο Άρης να κρατήσει ζεστό ένα τέτοιο άνθρωπο, να τον έχει δίπλα του και ποτέ δεν ξέρει τι γίνεται, εν ευθέτω χρόνο. Παραλαμβάνω όμως, για να απαντήσω και στο μήνυμα του 779, ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα το ξέρουμε, εάν θα καταφέρουν να δώσουν το παρόν οι δύο άντρες για το φιλικό με την Μπόκα την προσεχή Τετάρτη. Πάμε στο διάλειμμα το πρώτο και θα επιστρέψουμε σε λίγο για να συνεχίσουμε με τα θέματά μας και με την πρώτη συνέντευξη που έχουμε ετοιμάσει και όλα τα υπόλοιπα. Συνεχίζουμε εδώ μέχρι και τις 7 εκπομπή του All About Aris, μαζί μας και στοίχημαν.gr. Συνεχίζει το παιχνίδι δυνατά με τα smart notifications του στοίχημαν.gr. Άμεσες ενημερώσεις στο κινητό σου για το τι συμβαίνει στον αγώνα και την κατάληξη του δελτίου σου. Έρχεται μπροστά μας ένα αγωνιστικό τρίμερο και σε όλη την Ευρώπη. Από σήμερα το βράδυ μέχρι και την Κυριακή πάρα πολλά παιχνίδια, εκατοντάδες παιχνίδια για να κάνετε τις επιλογές σας και μακάρι να πάτε και ταμείο FM. Και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε και αποστολή στο 54526, επικοινωνείτε με την εκπομπή μηνυματικός. Είπαμε έτσι κάνα δύο πραγματάκια για το παιχνίδι με τα Τρίκαλα. Αύριο επαναλαμβάνω θα βγει αποστολή. Εκτός ο Βαλεριάνος με τον Τσουμάνι, σας είπα ποιες είναι οι σκέψεις, έτσι, τα πλάνα του προπονητή και ποια τα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει για αυτό το σημαντικό παιχνίδι. Ένα θεματάκι με τον Τζόκιτς έχει και η ομάδα των Τρικάλων. Ο Σέρβος ο Μέσος, ο κεντρικός μέσος της Θεσσαλικής ομάδας, είναι καλός παίκτης. Δεν αποκλείεται να μείνει εκτός από ό,τι λέγεται. Δεν έβγαλε σήμερα την προπόνηση, έχει βρωμαστεί γάμπα και στη θέση του θα μπει πολύ πιθανό και ένας πολύ παίκτης του Άρη. Μεταξύ άλλων και του Απόλλωνα πέρσι, ο Αντώνης Οτσιάρας. Θα δούμε. Κατάλα ούτε τα Τρίκαλα αναμένεται να έχουν κάποιες αδιαφοροποίησεις, μέσω σημαντικές διαφοροποίησεις στο βασικό του σχήμα. Θα πάμε τώρα να δώσουμε την καλησπέρα μας σε ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα, να μας πει ο ίδιος πόσα έχει συμπληρώσει και έχει φορέσει τη φανέλα και του Άρη αλλά και των Τρικάλων. Η αλήθεια είναι περισσότερο των Τρικάλων. Ο Ζόραν Στοένοβιτς. Ζόραν, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είσαι καλά? Όλα καλά. Πόσα χρόνια πια έχεις στην Ελλάδα? Πρέπει να έχεις πάνω από 20 τώρα, Τώρα τι με ρωτάς, 18 χρονών ήρθα, 43 πήγαμε, 22 χρόνια γεμάτα. Μια ολόκληρη ζωή δηλαδή, στην ουσία, στην δεύτερη πατρίδα, κανονικά. Πιο πολλά χρόνια στην Ελλάδα από τη Σερβία. Εδώ στρατός, εδώ τα πάντα, τα παιδιά, η οικογένεια, όλοι εδώ, φαντάζομαι. Αλήθεια, τα παιδιά ακολουθούν τίποτα τα δικά σου χνάρια?
Ακολουθούν από τους τέσσερις ίσους που έχω, οι τρεις παίζουν μπάλα, οι δύο είναι στις υποδομές του ΠΑΟΚ και εκεί η Σαλονίκη είναι και ο μεγάλος ο Λάζαρος είναι στη K19 τη Σκόντα Ξάντη εδώ σε εμάς. Τα έχεις μοιράσει δηλαδή. Τα έχεις μοιράσει. Στον Άρη πότε θα στείλεις κάποιον? Κοίταξε, του χρόνου βλέπω έναν εκεί να έρχεται. Ένας είναι για Άρη βέβαια. Πρέπει να παίξει από τον μπαμπά, δεν γίνεται τώρα. Εντάξει. Έχει ένα παιχνίδι την Κυριακή, Τρίκαλα Άρης, το οποίο είναι από τα καλά παιχνίδια στη δεύτερη κατηγορία. Πώς το βλέπεις εσύ, πώς βλέπεις τις δύο ομάδες? Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα, αλλά αν και δεν το συζητάμε ιστορικές ομάδες και όποιος είναι ρομαντικός με ποδόσφαιρο, σίγουρα τον Άρη δεν τον θέλει σε καμιά περίπτωση στη Β' Εθνική πλέον, φτάνει τόσο. Ναι, εννοείται. Επιγόντως να επιστρέψει ο Άρης στη μεγάλη κατηγορία και γενικά αυτές οι ομάδες μεγάλες με κόσμο και τα λοιπά πρέπει να ενισχύσουν τη Super League, να βλέπουμε πιο ποιοτικό ποδόσφαιρο, πιο δυνατές έδρες. Ίσως και όφη ας πούμε και ναι. Δεν ξέρω η Δόξα Δράμα στην ιστορική ομάδα και με πολύ κόσμο τι θα κάνει. Είναι από τις ομάδες που θα είναι τα φαβόροι για την άνοδο. Και γιατί όχι και τα Τρίκαλα κάποια στιγμή, γιατί έχει και παλιά στην Super League, έχει καλό κόσμο. Mm-hmm. Εντάξει. Και η Παναχαϊκή και ο Απόλλων Πόντου φέτος έχει αρκετές ομάδες που έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τη... Κοίταξε, ακριβώς έτσι όπως τα είπαμε τώρα και εσύ με τον Απόλλωνα Καλαμαρίας Πόντου φέτος και η Παναχαϊκή. Είπαμε ήδη τις 6 ομάδες που τα πρωταγωνιστούν και όλας. Mm-hmm. Κάπως έτσι τα δημορφωθεί φέτος στη Β' Εθνική το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Αυτές είναι οι ομάδες που έχουν πρώτο λόγο. Ο Άρης βέβαια, εντάξει, ξεκίνησε με ένα έτσι ευρύ 5-0 στην πρώτη αγωνιστική κοντά στον Αιγινιακό. Τα Τρίκαλα ιτήθηκαν στην Πάτρα και δεν ξέρω αυτό αν δημιουργεί έτσι μια κατάσταση πίεση ενδεχομένως στα Τρίκαλα ή είναι πολύ νωρίς για να μιλάμε για κάτι τέτοιο? Εντάξει, τα Τρίκαλα ενώ στο Κύπολο πήγαν πολύ καλά και ήρθε ένας φιλόδοξος προπονητής του Στηρίου έτσι Αντωνίου, και τα λοιπά, πήγαν καλά στα τελικά και στο Κύπολο, μετά ήρθε αυτή μια κακή εμφάνιση στη Πάτρα και λίγο τους ταρακούνησε. Αλλά ο Άρης όπως είδα και εγώ τώρα δεν το συζητάμε, έχει πολύ πιο πλούσιο ρόστερ από τα Τρίκαλα, παίκτες πιο έμπειρους που έχουν και παραστάσεις από Super League. Τα Τρίκαλα είναι ένα διαφορετικό ρόστερ, περισσότερο παίκτες β' εθνικής παίκτες θα έλεγα. 2-3 παίκτες έφερε και ο Σωτηρίου από τη Σπάρτη. Ο Δίνας ίσως είναι ο μόνο από την Πλατανιά που ήρθε από Super League κτλ. 2-3 παιδιά από το Απόλλωνα, ο Τσιάρας. Ο Πάνος, το δεξιός μπακ. Ναι, ο Πάνος, ναι. Δεν συγκρίνονται, τα έλεγα, δεν συγκρίνονται. Ποτέ δεν ξέρω, αλλά ο Άρης έχει πιο πλούσιο ρόστερ, πιο έμπειρο ρόστερ. Οι Σέρβοι που είναι στα Τρίκαλα, τους ξέρεις, Ζόρα? Τους Σέρβους που έχουν τα Τρίκαλα, τον Τζόκης. Δεν το ξέρω καθόλου, μόνο το παιδί, η Λαμία, το πίσω, το που έπαιζε, ο Τζόκης. Ναι. Αλλά δεν το ξέρω. Ο Άρης όμως, ο Λούκα Μιλάνοβιτς είναι ένας ποιοτικός παίκτης, δεν το συζητάμε. Ο Μπαργάνο, ο Μουμούν, τα παιδιά που είναι από εδώ, από την περιοχή μας εδώ, από την Τράκη, καλοί παίκτες. Ο Πλατέλας, δύο παιδιά από τον Ηρακλή, ο Ιζόγλου και ο Πασάς. Ο Κάσος. Ναι, από τα Πλατανιά που φέτος δεν πήρε ευκαιρίες, ήρθε και αυτός. Έχει πιο πλούσιο ρόστερ, δεν το συζητάμε. Ίσως ο Άρης φέτος να... Θα έλεγα μαζί με τον Όφη να περάσουν Β' Εθνική και να ανέβουν στην κατηγορία. Για όσους δεν θυμούνται τους νεότερους, έχεις παίξει με τον Άρη στη Β' Εθνική, Ζόρα. Κοίταξε, να λέμε την αλήθεια, πρώτα έπαιξε στα Τρίκαλα, υπήρξε η πόλη μου 4 χρόνια, εκεί είμαι πιο δεμένος, δεν το συζητώ. Και ένα χρόνο πέρασε στον Άρη, ένα χρόνο δανεικός βέβαια μετά από ένα χρόνο, αλλά ήταν εκείνες κάποιες έπαιξες που γυρίσαμε στην Αλφα Εθνική, από την πρώτη περιπέτεια, έρθει ο Κοντομινάς, έφτιαξε ένα ρόστερ, είμαστε μια φουρνιά πολύ καλή. Τότε ήταν Χαριστέας, Θεοδωρίδης, Λουμπούδης, θυμάστε όλους.
Είμαστε και αυτοί που ερχόντουσαν πιο έμπειροι παίκτες από έξω, όπως ο Τσάβες, ύστερα ο Μάντζιος, ο Έρακ, ο Ελκαμιόν. Από εμάς τους πιτσιρικάδες τότε πίεση και υπήρχε φοβερός ανταγωνισμός και γι' αυτό ο Άρης τα δύο χρόνια, τρία πήγαινε πολύ καλά. Είχε εκείνη την περίοδο, ήταν και τα παιχνίδια με την Σερβέτ στην Ευρώπη που έπαιξε ο Άρης. Ο Μάντζιος που είπες είχε βάλει τον γκολ εδώ στο 1-1. Ναι. Και ένα-δύο κέρδισε ο Άρης εκεί με ένα απίστευτο γκολ που είχε βάλει ο Αντριόλη τα 40 έτσι, μέτρα. Ήμουνα σε εκείνο τώρα στην Ελβετία. Άλεξε, σου να είσαι τότε. Και το δεύτερο εγώ δεν ήμουν. Εκείνη τη χρονιά δεν ήμουν, πήγα δανεικός, αλλά ήμουν την πρώτη χρονιά που, αν θυμάστε, που κερδίσαμε το 1-4 το ΠΑΟΚ και εκείνη τη χρονιά ήμουν. Και μετά αυτή είναι η δεύτερη χρονιά. Με κόκκιν Φλόρες. Με Φλόρες και ναι. Τσάβες. Και Τσάβες λέγονταν πώς λέγανε τον άλλο. Έτσι ακριβώς Τσάβες, ναι. Το δύο περιβενή. Ο Φλόρες τον θυμάσαι, ο Κούκκιν είχε μια τρέλα απίστευτη, έτσι. Πώς δεν το θυμάμαι, ένα δεκάρι τρελό. Νομίζω το θυμάται και ο βοηθός προπονητή του Πέτκοβιτς. Να τον είχε πάρει κάνα δύο φορές στην προπόνηση. Ζόραν, όταν έπαιζε στα τελευταία σου στο Μαθρακικό, λίγο πριν κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά σου παπούτσια, συνάντησες και σε πολύ νεαρή ηλικία τόσο τον Μπαργκάν, αν δεν κάνω λάθος, όσο και τον Μουμίν, έτσι, ναι. Κοίταξε, το Μουμίν συνάντησα. Εγώ τότε παράτησα Λεβαδιακό, ήρθε εδώ λόγω οικογένειας στην Κομωτινή και ο Μουμίν ήταν Δέλτα Εθνική, ήταν 18 χρονών, ούτε 18. Και εκείνη τη χρονιά και όλας γεμάτη Δέλτα Εθνική που ανεβήκαμε στην Γάμα, τον δώσαμε κατευθείαν μεταγραφή στο ΠΑΟΚ σαν ταλέντο. Και έκανε μια αξιοπρεπέστατη καριέρα και το παιδί στα χάφη εκεί σαν εξάρι είναι καλός, απλός, έχει ωραίο μπόι. Είναι ένα εργαλείο καλό ο Μουμίν. Ο Μπαργκάν είναι ένα παιδί από Γάμα Εθνική, αναγέννηση Ερών, αν θυμάμαι καλά. Εγώ τότε ήμουνα στο σκάουτινγκ του Πανθρακικού, βοηθός προπονητού, και όταν έφερα το Παπουλή, αν θυμάστε τώρα που παίζει στο Απόλλωνα. Ναι, στην Κύπρο. Πήγα να τους δω ένα και έκανα σκάουτινγκ, γιατί εμείς τότε πέφταμε κατηγορία και ποιους παίκτες να δούμε, λίγο να ανανεώσουμε το ρόσερ, να λίγο μια φρεσκάδα. Να ψάξετε τίποτα πιτσιρικάδες να πάρετε. Να σώσουμε λίγο εξάμεινο, λίγο να ο κόσμος να χαρεί, να δει καινούριο αίμα. Και τελικά αποφάσισα ότι ο Παπούλης ήταν ο ιδανικός, αν και ο Μπαργκάν. Και αυτός αποδείχτηκε ότι και αυτός έκανε ύστερα και αυτός μεταγραφή και καριέρα καλούτσικη. Ναι, είναι λίγο τρελούτσικος βέβαια. Είναι ένας χαρακτήρας λίγο ιδιόρυθμος. Ναι. Αλλά ως ποδοσφαιριστής είναι εξαιρετικός. Σίγουρα. Εσύ ασχολείσαι με την προπονητική. Πριν από λίγες μέρες ανέλαβες μάλιστα ένα πολύ δύσκολο έργο. Έτσι δεν είναι, Ζόραν, εκεί στη Γάμα Εθνική, στην περιοχή σου. Μια ομάδα η οποία βρίσκεται στο, αν δεν κάνω λάθος, στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα. Ναι, εντάξει, εμένα τόσα χρόνια η προτεραιότητα ήταν οι υποδομές. Ναι. Και τα κάπα, από τη στιγμή που ο Πανθρακικός έζησε, καταλαβαίνετε ότι δυσκόλεψαν πολύ τα πράγματα εδώ. Ένα οκτάμινο και παραπάνω περίμενα μια πρόταση σοβαρή από Θεσσαλονίκη για υποδομές. Δεν ήρθε, δεν μπορούσα άλλο να περιμένω. Έπρεπε να ενεργοποιηθώ. Ήρθε αυτή η προτασούλα από μια ομάδα που προσπαθεί και παλεύει στη Γάμα Εθνική. Βέβαια είναι τελευταία. Έχει όμως όρεξη διοίκηση και έχει ένα ρόστερ νεανικό με ταλέντο. Εγώ πιστεύω ότι θα ανατρέψουμε την κατάσταση αυτή, η άσχημη εικόνα που είχαν πρώτες αγωνιστικές. Τώρα βέβαια δεν μιλάμε για σωτηρία και τρελά πράγματα, γιατί ξέρετε στο πρώτο όμιλο πέφτουν 5 ομάδες, ίσως και 6, 5 πέφτουν, είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση, αλλά σίγουρα δεν τα παραδοτούμε, τα κάθε μάτς πιστεύω θα φτύσουν αίμα για να μας κερδίσουν, όπως και προχθές με τη Σκούτερη που έγινε ακριβώς, ένα δύσκολο 2-1. Εκεί τι έγινε με το Πανθρακικό, διαλύθηκε εντελώς, είναι ένα πλήγμα για την περιοχή αν μη τι άλλο. Μεγάλο πλήγμα. Έμεινε μόνο η Ξάντη εδώ, μονοπόλιο τα έλεγα. Και ξέρετε, κάτι μονοπόλιο είναι και δεν κάνει καλό. Καταλαβαίνετε ότι πάρα πολλά παιδιά και παίκτες ξεμείνανε τώρα. Οι παίκτες τα έλεγα που θέλαν μια δεύτερη ευκαιρία, δηλαδή που τους έλειπε ένα κλικ για να πάνε σαν τη Θεσσαλονίκη σε καλύτερες ομάδες και θέλανε μια δεύτερη ευκαιρία. Εμείς είμαστε ας πούμε ιδανικοί αυτούς σαν Πανθρακικός. Όλα αυτά τώρα
είναι πολύ δύσκολα. Γενικά το ποδόσφαιρο και στη Θράκη και Αλεξανδρούπολη και τα λοιπά δεν είναι και στα καλύτερά του. Να σας πω αλήθεια, ποτέ δεν ήταν. Αν πάρουμε γνωστούς και νομούς που παράγουν το ποδόσφαιρο, σαν τη Θεσσαλία, Σέρες, Δράμα, κάτι, όχι μόνο γάμα εθνικές και βήτα, και αλφα τοπικό ακόμα, Αθήνες, τα νησιά, θα έλεγα ότι ίσως ο Εύρος και εδώ η Ανατολική Τράκη είναι πιο φτωχός νομός σε αυτό το τομέα. Και ίσως υπάρχει ταλέντο, αλλά δεν υπάρχουν τόσο παράγοντες. Οικονομικά είμαστε πολύ στενά. Αυτό ήταν ο κυριότερος λόγος. Και η Καβάλα έχει εδώ και πάρα πολλά. Μετά την εποχή Ψωμιάδη έχει εξαφανιστεί. Είναι μόνο σίγουρα, πάει λίγο με τον Μπύρο τώρα που είναι ο κύριος Μπύρος εκεί. Λίγο να σηκώσει κεφάλι, αλλά εντάξει. Είναι δύσκολα τα πράγματα γενικά. Εδώ, εσύ Ζόραν, εδώ είναι ο Άρης και ο Ηρακλής σε κατάσταση. Φαντάσου στην επαρχία τι θα γίνει. Αυτό ακριβώς, και δεν μπορούμε όλοι τώρα, ξέρετε, δεν μπορούμε να το χωνέψουμε ότι αυτές δύο ομάδες, ίσως και Όφη, ας πούμε, λείπουν από Super League. Δηλαδή, είναι κρίμα για το ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι. Το μάτς πώς το βλέπεις της Κυριακής, θεωρείς ότι υπάρχει φαβορί? Είναι δηλαδή, θεωρητικά λένε πολλοί, στοιχηματικά δίνουν τον Άρη φαβορί. Οι εταιρείες δηλαδή. Είναι φυσιολογικό και λόγω ονόματος και ρόστερο Άρης είναι φαβορί. Αλλά ξέρετε πολύ καλά, οι προσδοκίες και τα λοιπά δημιουργούν απαιτήσεις και πίεση και ίσως άγχος. Καταλαβαίνετε ότι εγώ τώρα τα πω με τα τρίκαλα. ρίχνουμε άγχος και πίεση στον Άρη για να κερδίσει τα τρίκαλα η ομάδα μου. Νομίζω όμως ότι είναι το ανάποδο, ότι το άγχος το έχουν τα τρίκαλα λόγω της ήττας. Την πίεση δηλαδή θεωρητικά την έχουν τα τρίκαλα, γιατί και μετά τον Άρη έχουν Δόξα και Όφη. Έχουν πάλι δύο δύσκολα παιχνίδια. Ίσως έχεις δίκιο. Άρα προβλέπουμε ένα δυνατό παιχνίδι και ντέρμπι. Έτσι. Ότι θα είναι δυνατό το μάτς είναι το μόνο σίγουρο αυτό. Εμείς θέλουμε τον Άρη, το αντιλαμβάνεσαι. Θέλουμε να κερδίσει ο Άρης. Το καταλαβαίνω και εμείς το θέλουμε τον Άρη στη Super League, αλλά ξέρετε, με θεωρούμε τρικαλινός. Ναι, έχει παίξει πολλά χρόνια στα τρίκαλα, περισσότερα γνωρίζουν εκεί. Τα παιδιά του, άλλου του Σέρβου του ξέρει. Εντάξει, το γιο του Νίκολα Νίκητ, φαντάζομαι, τον γνωρίζει, τον Μπράνσλα. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, δεν τους ξέρω έτσι προσωπικά, παρακολουθώ, διαβάζω όσο μπορώ, ενημερώνομαι. Mm-hmm. Εντάξει, κοιτάξτε, πρόκειται για δύο ποιοτικές ομάδες. Εύχομαι να δούμε ένα καλό παιχνίδι και ανοιχτό, γιατί και ο Ισπανός έδειξε τελευταία χρόνια, αν θυμάστε, mm-hmm. πριν δύο χρόνια με τον Απόλλωνα, ενώ η ομάδα ήταν ψηλά και ήταν αυγή, έφυγε ξαφνικά. Mm-hmm. Και ενώ άξιζε αυτός να τη βγάλει την ομάδα Super League. Και δείχνει καλά δείγματα και ο Σωτηρίου, ένας προπονητής έτσι με καινούριες ιδέες, ναι. Με τη Σπάρτη έκανε τάρματα, τα έλεγα. Και ίσως και αυτός μας κάνει κάτι έτσι τρελό, γιατί το είχε και σαν παίκτες. Mm. Και δούμε ένα παιχνίδι ανοιχτό και ωραίο. Να το ευχηθούμε και σε ευχαριστούμε και εσύ και σένα για τη συνομιλία και να ευχηθούμε και καλή επιτυχία εκεί στο δύσκολο έργο που ανέλαβες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Και το ξαναλέω, ξέρω ότι είστε Αριανοί εκεί, εύχομαι ο Άρης να γυρίσει φέτος, να μην έχουμε άλλα παρατράβολα. Για να έρθει και ο ένας γιος εδώ. ένας μου υποσχέθηκε θα έρθει. Εντάξει, εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, Ζόραν. Να είστε καλά, γεια. Λοιπόν, ο Ζόραν Στοϊνόβιτς και πολύ καλό παιδί, έτσι. Πάρα πολύ καλό παιδί. Ξέρει αρκετά χρόνια στα τρίκαλα. Πέρασε και από τον Άρη. Έχει δοθεί και δανεικός μετά από τον Άρη. Ένας μέσος για όσους τον θυμάστε. Έχει παίξει 7-8 χρόνια στα τρίκαλα. 5-6 χρόνια σίγουρα. Πριν τον Άρη, μια τριετία. Ναι. Και άλλα 2-3 νομίζω μετά τον Πανετολικό. Είχε πάει, ναι. Από τον Άρη, νομίζω δανεικός. Και στην Παναχαϊκή έχει παίξει. Και στον Πανθρακικό φυσικά. Πέρυσι ήταν και ο τελευταίος. Είδες πόσο διαβασμένος ήταν. Ναι, ναι. Ήξερε όλους τους παίκτες. Μόνο μπέρδευε λίγο το Σωτηρίου με το Αντωνίο. Εντάξει, εμείς δεν το διορθώσαμε. Είναι Σωτήρης Αντωνίου. Ναι, ναι.
Εντάξει. Και όχι Αντώνη Σωτηρίου. Εντάξει, έκανε και το σκάουτινγκ του Πανθρακικού κάποια στιγμή. Και όταν κάνει το σκάουτινγκ, παρακολουθεί ομάδε, παίκτε, υποχρεωμένου, δεν του γνωρίζει. Άμα κάνει το σκάουτινγκ, σε ό,τι και αν λειτουργεί μετά, πάντα βλέπει αυτό το κομμάτι. Ναι, βλέπετε. Θυμόταν από μικρό τον Μπαργκάν, τον παίκτη που τότε ήταν πιτσιρικά ταλέντο στον Οδυσσέα Αναγέννηση. Τότε μαζί με τον Τριανταφυλάκο ήταν οι δύο παίκτε που ήταν στο. Και τον Παπουλή. Σου είπε και τώρα ποιοι είναι οι παίκτε των Τρικάλων, ποιοι είναι ακριβώ οι παίκτε του Άρη. Τι θέσεις παίζουν, πού παίζουν κτλ. Άμα είσαι, άμα το αγαπάς το ποδόσφαιρο. Γνωρίζει και το Σπανό, εννοείται, από τα τελευταία χρόνια, από την παρουσία του δεκαετή περίπου στη Football League. Μας έκανε τις εκτιμήσεις του και. Και εμείς θέλαμε έτσι και λίγο πιο ουδέτερη μια άποψη. Θέλαμε και κάποιον να συνδέει και τις δύο ομάδες. Και τον Άρη και τα Τρίκαλα. Φιλοξενούσαμε τον Γιώργο τον Κολτσίδα, φιλοξενούσαμε και τον Ζόραν Στοίνοβιτς. Ο Κολτσίδας είναι φολάρης. Εντάξει. Ωραία. Θα πάμε στο διάλειμμα. Αφού πρώτα σας πω ότι μαζί μας είναι και η εταιρεία ΕΕ, η νούμερο ένα εταιρεία προϊόντων επίστρωσης εξωτερικών χώρων, πλάκες πεζοδρομίου, κυβόληθη, κράσπεδα, πλάκες οδηγή για τυφλούς, για κάθε εξωτερικό χώρο, για δήμους, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και ιδιωτικές κατοικίες, με ρομποτικό εργοστάσιο γερμανικής τεχνολογίας, από το 1963 πρωτοπορεί στην αγορά για κορυφαίας ποιότητας προϊόντα. Και μάλιστα με πρώτα που σέβονται το περιβάλλον. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα εντός Ελλάδος και με έκθεση στο ωραίο καστρό, αλλά και στο www.esa.gr. Γιάννη μου, να κάνουμε το διάλειμμα ακριβώς στη μέση και να επιστρέψουμε με τη δεύτερη μας ώρα. Δεύτερη ώρα εκπομπής, All About Aris On Air. Και φυσικά ήρθε η ώρα να ακούσουμε και εσάς, αφού είχαμε και τη συνεντευξούλα μας. Είχαμε και τη γνώμη του ειδικού. Σας δώσαμε και το ρεπορτάζ από τον ποδοσφαιρικό Άρη στον Πασχετικό. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα, γιατί και του Αθηναίου θα κριθεί τελευταία στιγμή. Όσον αφορά χορηγίες και τα λοιπά, τίποτα δεν έχει προκύψει ούτε και σήμερα. Από εβδομάδα σε εβδομάδα πάει αυτό το θέμα. Οπότε νομίζω ότι και πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό δεν έχει κάποιο νόημα εμείς να αναλύσουμε περαιτέρω το συγκεκριμένο ζήτημα. Θα τα δούμε μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Οπότε ανοίγουμε τις γραμμούλες. Το 2310-287 και 38 είναι στη διάθεσή σας. Εφόσον θέλετε να επικοινωνήσετε, να πείτε την άποψή σας και για το παιχνίδι με τα Τρίκαλα και για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, οι γραμμές είναι ανοιχτές και έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε. Βέβαια, ξέρω, είναι Παρασκευή. Πολλοί από εσάς το ψιλοβαριέστε τώρα αυτό, αλλά δεν πειράζει. Εμείς σας δίνουμε τη δυνατότητα αυτή να το πράξετε. Αν δεν το θέλετε, θα το αντιληφθούμε με τον Αλέξη, οπότε θα το πάμε εμείς μέχρι και τις 7. Οι γραμμές πάντως είναι στη διάθεσή σας, το 2310-287 και 38. Γεμίσει το διαδίκτυο, ναι, από ποσταρίσματα γενικότερα και από θέματα που έχουν να κάνουν με την ημερομηνία πριν από 8 χρόνια ερχομού του Έκτορ Κούπερ στην ομάδα. Ναι. Ήταν σαν σήμερα πριν από 8 χρόνια, όταν ερχόταν στη Θεσσαλονίκη ο σπουδαίος αυτός τεχνικός νυν της εθνικής ομάδας της Αιγύπτου και κατάφερε να την πάει και στο Μουντιάλ. Τον ανακοίνωσα, εννοείς. Ναι, ναι. Ο Έκτορ Ραούλ Κούπερ, νομίζω ένας από τους, μια από τις πιο έτσι σεβάσμιες προσωπικότητες, νομίζω, πάνω απ' όλα, που πέρασαν από την ομάδα. Παραβάλλω πριν από 8 χρόνια, πώς περνάνε τα χρόνια, σαν νεράκι, τότε που ερχόταν στην Θεσσαλονίκη. Πάντα μετρημένος, πάντα έτσι σοβαρός, προσινής, άνθρωπος που δεν του άρεσαν ποτέ τα πολλά λόγια γενικότερα. Αποστρεφότανε, η αλήθεια είναι, όλα αυτά. Και νομίζω ότι, εντάξει, καλά κάνει ο κόσμος, τον αγαπάει πάρα πολύ και γι' αυτό τον θυμάται με κάθε αφορμή. Είχαμε ακούσει πριν από λίγες μέρες άλλωστε και τον στενό του συνεργάτη, τον Αντώνη Σαριόγλου. Εδώ στην εκπομπή μας μιλούσε και για τον Έκτορ Κούπερ αλλά και για την επιτυχία της Εθνικής Αιγύπτου να προκριθεί στο Μουντιάλ. Τώρα θα πάμε στο Γιάννη τον Παραβουνιέρ να πάρουμε τον πασκετικό ρεπορτάζ.
για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό την Κυριακή. Έλα Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Λίμπερο. Τι γίνεται, όλα καλά? Όλα καλά. Όλα καλά από την άποψη... Χαμός γίνεται. Από την άποψη ότι η ομάδα ξεκίνησε την προετοιμασία της χθες με μια διπλή προπόνηση, καθώς την Τρίτη ο Παναγιώτης Γιαννάκης είχε, την Τετάρτη με συγχωρείτε, είχε δώσει ρεπό στους καλαθοσφαιριστές του, καθώς το πρόγραμμα των επόμενων δύο εβδομάδων είναι έτσι αρκετά απαιτητικό και μεσολαβούν και αρκετά ταξίδια, καθώς η ομάδα αγωνίζεται εκτός έδρας και στην Ευρώπη και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Οπότε ο Δράκος έτσι επέλεξε την Τετάρτη για να δώσει κάποιες ώρες σιγούρας, κάποιες στιγμές χαλάρους στους καλοθεσφαιριστές του. Και χθες η ομάδα ξεκίνησε κανονικά την προετοιμασία της με διπλή προπόνηση, με τα ευχάριστα να έρχονται από τη μεριά του Γιάννη Αθηναίου, ο Έλληνας Γκάρ, ο οποίος υπέστη ένα διάστρεμα στον αριστερό του αστράγαλο στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα την περασμένη Κυριακή. Ήταν ελαφριάς μορφής το διάστρεμα, δεν ήταν κάτι το σοβαρό. Και ο Έλληνας Γκάρ μπήκε κανονικά στις προπονήσεις της ομάδας, κανονικά ακολούθησε το ομαδικό πρόγραμμα. Εχθές αναμένεται και σήμερα να γυμναστεί κανονικά μαζί με τους συμπαίκτες του και έχει θέσει αυτόν στη διάθεση του Παναγιώτη Γιαννάκη για την προσεχή αναμέτρηση για τον ημιτελικό του κυπέλου στις 6.30 ώρα το απόγευμα την Κυριακή στον Ιγκάλης Χόλ. Μάλιστα. Το θετικό είναι αυτό. Άρα νωρίτερα από ό,τι περιμέναμε, γιατί μέχρι και χθες το ρεπορτάζ έλεγε ότι η τελευταία στιγμή θα κριθεί από τη στιγμή που ο άνθρωπος μπήκε. Άρα σωστά. Είναι μια, η επιπλέον αυτή η λύση που δεν είχε ο Άρης στο παιχνίδι με την Βόνη. Δεν ξέρω τώρα, επηρέασε λες η απουσία του σε αυτά τα πολλά λάθη που έκανε ο Άρης σε αυτό το παιχνίδι? Σίγουρα. Σίγουρα. Καταρχάς η διαφορά με την οποία έχασε ο Άρης ήταν στους 6 πόντους. Οπότε φαντάζομαι επειδή ο Γιάννης ο Αθηναίου έχει έτσι αρκετά μεγάλη συνεισφορά και συμμετοχή στο σκοράρισμα της ομάδας, σίγουρα με την δική του παρουσία ο Άρης θα έχει μεγαλύτερη ευχέρεια στο σκοράρισμα, παρά το γεγονός ότι ο Δημήτρης Οφλιώνης έκανε πραγματικά πάρα πολύ καλό παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο και οργανωτικά και εκτελεστικά. Έτσι όπως έχει χτιστεί φέτος η ομάδα του Παναγιώτη Γιαννάκη, κάθε παίκτης είναι σημαντικός, κάθε μονάδα μετράει, οποιοδήποτε μπαίνει μέσα στο παρκέ έχει και κάτι να δώσει και το έχει σημειώσει μάλιστα και ο coach του Άρη αυτό, ότι θέλει 13-14 παίκτες έτοιμο πόλεμου, σαν να πάσα στιγμή να μπορούν να μπουν μέσα στο παρκέ και να δώσουν και από ένα θετικό στοιχείο στην ομάδα, είτε αυτό είναι στο κομμάτι της οργάνωσης, είτε ένα rebound, μία άμυνα, ένα καλό shoot, ένα τρίποντο. Το οτιδήποτε είναι αυτό, μια μικρή τέλος πάντων λεπτομέρεια η οποία θα μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα να λειτουργήσει καλύτερα μέσα στο παρκέ στις δύο άκρες του γηπέδου. Και επειδή ο Αθηναίου έχει και την ποιότητα και την εμπειρία σαν παίκτης, σίγουρα και η δική του απουσία επηρέασε την ομάδα. Μάλιστα. Αγωνιστικό δεν έχουμε κάτι άλλο? Αγωνιστικό όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Η ομάδα συνεχίζει κανονικά τις προπονήσεις της για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό. Θα είναι ένα καλό τεστ χαρακτήρα, θα έλεγα, ο ημιτελικός του κυπέλου με τον Ολυμπιακό, καθώς έχει προηγηθεί ήδη μία αναμέτρηση με τους Ερυθρόλευκους, εκεί που ο Άρης, όπως είχε πει και ο Παναγιώτης Γιαννάκης, δεν έδειξε την πραγματική του αγωνιστική εικόνα και την πραγματική του αγωνιστική αξία. Οπότε έχει μια πολύ καλή ευκαιρία στο γήπεδό του, μπροστά στον κόσμο του, την προσεχή Κυριακή, να αντιδράσει, να ανταγωνιστεί τον Ολυμπιακό, να τον κοντράρει, να τεστάρει τις δυνάμεις του, αν θέλετε, απέναντι σε μια ομάδα που και πιο πλήρης είναι και μεγαλύτερη ποιότητα διαθέτει και γενικότερα βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο, σε υψηλότερο επίπεδο από αυτό που αυτή τη στιγμή βρίσκεται ο Άρης. Οπότε το μάτς της Κυριακής, πέρα από το διακύβευμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί παίζεται το εισιτήριο της πρόκρισης σε έναν τελικό κυπέλλου, θα είναι και για τον Άρη έτσι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να δώσει και κάποιες απαντήσεις μέσα στο παρκέ μετά από δύο κακές, είναι η αλήθεια, εμφανίσεις και αγωνιστικές παρουσίες. Γιάννη, πόσο μπορεί να επηρεάσει τον Ολυμπιακό ότι παίζει Παρασκευή σήμερα το βράδυ στη Βαρκελόνη, από εκεί ταξίδι επιστροφή Αθήνα και από Αθήνα Θεσσαλονίκη? Δηλαδή,
οι ομάδες πλέον και με τις επιλογές που έχει ο Ολυμπιακός είναι ένας παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει το παιχνίδι της Κυριακής. 100%. 100%, γιατί μιλάμε ότι δεν μεσολαβούν ούτε 48 ώρες. Σήμερα παίζει στις 10 Ολυμπιακός και την Κυριακή το απόγευμα στις 6.30 θα αναγκαστεί να παίξει ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Και αν συνυπολογίσουμε και την αξία που έχει σήμερα η αναμέτρηση των Ερυθρολεύκων για την Ευρωλίγκα, αυτό δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο το έργο τους. Και αυτό το λέω γιατί η Μπαρσελόνα είναι στο 1-3 μέχρι στιγμής στην Ευρωλίγκα, έχει μόλις μία νίκη και τρεις ήττες στη διοργάνωση. Ο Ολυμπιακός είναι στο 4-0, είναι αίτητος. Οπότε οι Καταλανοί θέλουν πάση θυσία την νίκη, μάλιστα στην επίσημη ιστοσελίδα τους. Την επίσημη ιστοσελίδα τους πριν την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό έβγαλαν και ένα πρόμο βίντεο το οποίο καλούσε τον κόσμο τους, τους φιλάθλους τους να γεμίσουν το Παλαού Μπλαουγκράνα για αυτή τη μάχη που θα δώσουν με τον Ολυμπιακό. Οπότε και από αυτή την κίνηση και μόνο βλέπουμε πόσο πολύ θέλουν αυτό το παιχνίδι. Οπότε σήμερα αναμένεται μια σκληρή μάχη, ένα παιχνίδι πολύ υψηλής έντασης, έτσι, με πολλές δυνατές μονομαχίες, και αυτό σίγουρα θα επηρεάσει την ενέργεια και τα αποθέματα αντοχής που έχουν οι παίκτες του Γιάννη Σφαιρόπουλου. Και φυσικά μετά από τη σημερινή αναμέτρηση θα πρέπει να επικεντρωθούν, να μαζέψουν, να συσσωρεύσουν την δύναμή τους για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αναμέτρησης με τον Άρη. Ένας Άρης που ευελπιστούμε να παρουσιαστεί πολύ πιο ανταγωνιστικός, να παρουσιαστεί πολύ πιο δυνατός από την περασμένη, σε σύγκριση με την περασμένη Κυριακή. Οπότε και νομίζω ότι στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού, έτσι με και κάποιες δηλώσεις που πήραμε από τους Ερυθρόλευκους όταν τελείωσε το παιχνίδι του πρωταθλήματος, και οι ίδιοι παίκτες του Ολυμπιακού λέγανε πως την επόμενη Κυριακή το παιχνίδι θα είναι τελείως διαφορετικό και εμείς περιμένουμε από την πλευρά μας έναν τελείως διαφορετικό Άρη μέσα στο παρκέ. Γιατί όπως και να το κάνουμε, μία ήττα με 25 πόντους πάντα φύγει τον εγωισμό, τον αθλητικό εγωισμό ενός αθλητή, και με την πρώτη ευκαιρία αυτός θέλει να αντιδράσει και να δώσει τις δικές του απαντήσεις μέσα στο παρκέ. Οπότε όλα αυτά πιστεύω πως θα επηρεάσουν τη συνολική εικόνα. Μάλιστα, ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, παιδιά, και εγώ ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν. Εντάξει, ας ελπίσουμε ότι όντως θα είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι το συγκεκριμένο. Ο Άρης να βγάλει έτσι ένα χαρακτήρα. Ασφάλως θα παίρνει μια κόπωση στους παίκτες του Ολυμπιακού. Δεν είναι και λίγο πράγμα. Παίζουν σήμερα το βράδυ. Μάλιστα, ένα παιχνίδι πάρα πολύ υψηλής έντασης. Μιλάμε για Ευρωλίγκα, μιλάμε για Μπαρτσελόνα. Και το ταξίδι είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει με κάποιο τρόπο να τα εκμεταλλευτεί ο Άρης στο παιχνίδι της Κυριακής. Ακούσατε τι είπε και για τον Αθηναίο και για την συμμετοχή του, από ό,τι φαίνεται, στο παιχνίδι της Κυριακής. Αυτό είναι το θετικό. Ναι, αυτό είναι το θετικό από αυτήν την ιστορία. Γι' αυτό δεν έπαιξε και με τους Γερμανούς. Έχω την αίσθηση ότι θα μπορούσε υπό άλλες συνθήκες να πιέσει το πόδι του και να παίξει από την Τρίτη. Αλλά εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει να αντιμετωπίσει αυτό που αντιμετώπισε ο Άρης προχθές, βέβαια σε διαφορετικό παιχνίδι και χωρίς ταξίδι. Ο Άρης έπαιξε Κυριακή απόγευμα με τον Ολυμπιακό και έπαιξε Τρίτη με τη Βόνη. Ναι, απλά δεν μετακινήθηκε από τη βάση του. Έτσι, αυτό είναι το θετικό. Ο Ολυμπιακός έχει το ταξίδι να αντιμετωπίσει. Την άλλη, βέβαια, είναι τόσο πλήρες αυτές οι ομάδες που εντάξει, παραμένει το φαβορί. Σίγουρα θα μοιράσει τον χρόνο, θα κάνει εκτεταμένο rotation, θα προσπαθήσει ανάλογα με το ποιος είναι πιο επιβαρημένος ο Σφαιρόπουλος. Αλλά έχει τη δυνατότητα, όπως είπες, γιατί έχει πάρα πολύ ποιοτικό ρόστερ να το κάνει στο παιχνίδι της Κυριακής. Απλά ο Ολυμπιακός ο Άρης θα πρέπει να εκμεταλλευτεί και τυχόν κούραση, ενδεχομένως κάποιες αδράνειες του Ολυμπιακού, γιατί αυτές οι ομάδες δεν θα σου δώσουν και πολλές ευκαιρίες. Όποιες σου δώσουν, πρέπει να τις εκμεταλλευτείς μέσα στο παιχνίδι. Γιατί φυσικά εσύ να είσαι καλός, να είσαι πιο σοβαρός και κυρίως να είσαι και λίγο πιο εύστοχος. Όχι λίγο. Μην τα σπάσουμε πάλι. Πολύ πιο εύστοχος πρέπει να είσαι, γιατί διαφορετικά δεν έχει καμία απολύτως στίχη στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Μαζί μας είναι ο Στοίχημαν, η κορυφαία στοιχηματική εταιρεία στην Ελλάδα.
Μπορείς να συνεχίζεις να παίζεις δυνατό το παιχνίδι σου με τα smart notifications του στοίχημα.gr. Άμεσα ενημερώσεις το κινητό σου για το τι συμβαίνει στον αγώνα και την κατάληξη του δελτίου σου. Το μόνο site που για να παίξεις δεν χάνεις ώρα, αλλά δεν χάνεις ούτε καν δευτερόλεπτο, γιατί έχεις speed bet και στοιχηματίζεις απίστευτα εύκολα και γρήγορα με το πάτημα ενός κουμπιού. Μαζί μας και ο Mr. Gold. Ο Mr. Gold, ο οποίος προσφέρει τρεις τετράγωνες πίτσες μόλις με 16 ευρώ και μιλάμε για τεράστιες που τρώνε μια 15 άτομα. Οι τρεις τετράγωνες. Πόσο μεγάλες είναι, φίλε. Μεγάλες. Δηλαδή, μεγάλες, πολύ πόσο τεράστιες. Τεράστιες. Πόσο μεγάλες. Τόσες. Τόσες μεγάλες. Μεγάλες. Εδώ έχει φάει ο συνάδελφος εδώ Ρώτων. Τετράγωνο είχατε πάρει. Δεν πήρα τετράγωνο. Δεν ρωτήσατε. Αν είχαν πάρει τετράγωνο, θα τρώγανε ακόμη και σήμερα. Αλήθεια να πω. Δηλαδή εσύ ο Ραπτόπουλος και ποιο. Και ο Δανακτής φάγατε. Τρεις. Είχε κι άλλο λαό εδώ πέρα. Περίσσεψε τίποτα ή μόνο το χαρτόνι. Όταν υπάρχει πίτσα και τέτοια, όταν υπάρχει πίτσα και τα λοιπά, εμφανίζεται ο Παπαδόπουλος πάντα. Όποτε έχει κρέπα, πίτσα, σάντουιτς και τα λοιπά, θα δεις, πάντα εμφανίζεται ο Παπαδόπουλος. Από κάποια στιγμή βγαίνει από μια γωνιά, πετάγεται. Λοιπόν, που χθες έμαθα έτρωγε κάτι κρέπες με σοκολάτες, κάτι τέτοια πληροφορία. Διέτης. Με νουτέλες, μερέντες και τέτοιο. Είναι το διαιτητικό μενού. Κάτι τέτοια. Περιέγραφε με τον κιλόν εδώ κάθε βράδυ 10-12. Περιγράφουν κάθε βράδυ. Μία κρέπα, μία πίτσα, κάτι τέτοιο. Γι' αυτό εμείς παίρνουμε από το Mr. Gold 62-85-86 για να μάθετε. Προχθές περιέγραφε μία κρέπα με νουτέλα, μπανάνα, τρούφα, σοκολάτα, μπισκότα. Αυτό δεν ήταν κρέπα. Αυτό ήταν ο ορισμός για να πάθει ζάχαρο. Δηλαδή, τι απίστευτα πράγματα. Διατροφικός δυναμίτης. Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν. Ο Βασίλης Καβαδίας είναι πλέον μαζί μας πίσω από την κονσόλα του ήχου. Αντικατέστησε του Γιάννη Ντοζάτη, την κοπάνησε ο ποδηλάτης του. Εντάξει, έβαζε μπουφάν αυτά μόνος του και τα λοιπά. Λέω, θα φύγει μόνος του. Θα μας αφήσει έτσι τώρα. Έβγαινα εγώ. Τινόταν ο άνθρωπος. Στην κονσόλα. Κανονικά. Λέω, θα φύγει, την κοπανίσει. Λοιπόν, πάμε στο break των 6.30 και θα επιστρέψουμε τώρα. Αν θέλετε να βγείτε να μιλήσετε, σας βλέπω πολύ χαλαρού σήμερα. Αν, εν τω μεταξύ, πρόσεξε, αν δεν βγάζουμε γραμμές, παίρνουν τηλέφωνο εκτός αέρα, ζητάνε γραμμές. Όταν βγάζεις γραμμές. Είναι ήσυχη, ήρεμη, ηρεμία. Αν θέλετε, το 23-10-2-4-3-8 είναι και η Παρασκευή σήμερα, ρε φίλε. Ο κόσμος δεν θέλει, θέλει να πάει να διασκεδάσει. Το 23-10-2-4-3-8 θα είναι στη διάθεση. Διαφορετικά εδώ με τον κύριο Σαββό, που θα κάνουμε μια ανάλυση των πεπραγμένων. Παρακαλώ.